της λογοδημίας. Καλησπέρα σας. Καταρχάς, δώστε μου ένα μήνυμα ότι με ακούτε και με βλέπετε κανονικά στην ανταλλαγή των μηνυμάτων, αν θέλετε, για να είμαστε σίγουροι ότι προχωράμε όλοι ως ομάδα. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ και για τη σημερινή μαζική παρουσία σας, την πρώτη διάλεξη της λογοδημίας του νέου έτους, του 2022. Εύχομαι σε όλες και όλους χρόνια πολλά και καλά, με υγεία και σύντομα με τη ζωή πάλι στα χέρια μας και σύντομα με τον κανονικό μας χρώμα και σύντομα χωρίς μάσκες και πάλι ελεύθεροι πίσω στην κανονικότητα η οποία κάποτε άλλοτε μας κούραζε, αλλά τώρα γίνεται το αντικείμενο εναγώνιας αναζήτησης. Γιατί, φίλες και φίλοι, δεν υπάρχει τίποτε πιο μεγαλειώδες από το απλό, το λιτό και το απέριτο στη ζωή μας, αλλά είναι αφενάκι να πιστεύουμε ότι αυτό είναι αυτονόητο. Δεν υπάρχει τίποτε αυτονόητο στη ζωή. Οι βεβαιότητες έχουν καταρρεύσει εκοφαντικά, θα έλεγα. Τώρα πια υπάρχουν μόνο ερωτήματα, τα οποία ζητούν επιτακτικά απαντήσεις. Σαφείς, ξεκάθαρες, κατανοητές, τεκμηριωμένες και ουσιαστικές απαντήσεις. Και ένα τέτοιο ερώτημα θα προσπαθήσουμε στη σημερινή εκδήλωση της λογοδημίας, μια σειράς διαλέξεων του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών, να απαντήσουμε. Το ερώτημα είναι κρίσιμο, όχι απλώς για τους φιλολόγους συντεχνιακά, αλλά θεσμικά, δομικά, υπαρξιακά για το εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας, το οποίο οφείλει να μπορεί να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των καιρών και των νέων ηθών που φέρνουν και εδραιώνουν ο χρόνος και η ραγδαία εξελισσόμενη και μοιραία διαρκώς περιπλεκόμενη εποχή. Το ερώτημα είναι κρίσιμο όχι μόνο όμως για το ελληνικό εκπαιδευτικό και αξιακό σύστημα, αλλά και για ολόκληρο το ευρύτερα παιδευτικό συγκρότημα αξιών της Ευρώπης και του κόσμου. Γιατί κλασικές σπουδές? Αυτό είναι το ερώτημα. Η σημερινή εκδήλωση της λογοδημίας συνδέεται με την σύντονη προσπάθεια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών να ενημερώσει την ελληνική και διεθνή κοινή γνώμη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη χρησιμότητα της μελέτης, της διδασκαλίας και της επαγγελματικής και ερασιτεχνικής ενασχόλησης με τα κλασικά γράμματα. Διατυπώσαμε το ερώτημα «Γιατί κλασικές σπουδές» και ζητήσαμε από εγνωσμένους κύρους προσωπικότητες της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης να εκφράσουν τις απόψεις τους με ευσύνοπτα και εύληπτα κείμενα τα οποία αναρτήθηκαν σε διαδικτυακούς ιστοτόπους του κέντρου. Πολλές και πολλοί ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας αυτή. Αναφέρω χαρακτηριστικά τους εξής. Κατερίνα Συνοδυνού, Μιχαήλ Πασχάλης και σημερινός ομιλητής στην εκδήλωση, Παναγιώτα Σαρίσχουλη, Ανδρέας Μακαντονάτος, Θεόδωρος Παπάς, Βάιος Λιαπής, Σπύρος Σιρόπουλος, Κωστής Αποστολάκης, Ιωάννα Καραμάνου, Βασίλης Φιντίκογλου, Γεώργιος Τσομής, Έντουαρτ Χάρις και σημερινός ομιλητής στην εκδήλωση, Στίφεν Χάλιουελ, Μαρία Γουάικ, Μάικλ Σκοτ, Λέσλιν Ντιν Τζόουνς, Κάθριν Στιλ, Ιαν Βόρτικτον και Τόμας Παλάιμα. Μία θα είναι η δική μου επισήμανση σε αυτό το στάδιο της εκδήλωσης σχετικά με τον χαρακτήρα των δημόσιων παρεμβάσεων προς επισήμανση της χρησιμότητας των κλασικών σπουδών. Απαιτείται, φίλες και φίλοι, αγαπητοί συνάδελφοι, νυφαλιότητα και αποφυγή ψευδοεπιχειρηματολογικών ακροτήτων. Απαιτείται ανάδειξη της σημασίας της μελέτης και διδασκαλίας του κλασικού, του αρχαιοελληνικού και λατινικού παρελθόντος μέσα από τεκμηριωμένο, συγκροτημένο και άρτια δομημένο επιστημονικό και ουσιαστικό λόγο. Δεν πείθει κανείς μας με υπερβολές και εξάρσεις. Τα αρχαία ελληνικά δεν είναι η γλώσσα των υπολογιστών, ούτε οξυγονώνουν τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Δεν επιτρέπεται η υποστηρικτική των κλασικών γραμμάτων επιχειρηματολογία να ερίδεται και να εξαντλείται σε τέτοιου είδους έξαλλα, αν όχι γραφικά και αφελή μυθεύματα.
Πρέπει να βρούμε τους σωστούς τρόπους προβολής της αξίας της επιστήμης μας στην ευρεία κοινωνία των πολιτών, ώστε να καταφέρουμε να πείσουμε, όχι να προκαλέσουμε ειρωνικό μηδίαμα ή άκρατο γέλιο. Δεν φτάνει επίσης να αναφέρουμε απλώς το σωστό σε κάθε περίπτωση επιχείρημα ότι τα κλασικά γράμματα έθεσαν τις βάσεις του ευρωπαϊκού και του δυτικού εν γέννη πολιτισμικού οικοδομήματος. Δυστυχώς δεν λέει τίποτε κάτι τέτοιο όσο ιστορικά βάσιμο και διαχρονικά ορθό και αν είναι στη νέα γενιά. Δυστυχώς η αίσθηση της ιστορικότητας και της συνέχειας του πολιτισμού δεν υπάρχει σε ένα μεγάλο τμήμα της νεολαίας, το οποίο όμως θέλουμε στα ακροατήρια των πανεπιστημιακών μας παραδόσεων και στα ερευνητικά κέντρα της κλασικής φιλολογίας. Πώς απαντάμε λοιπόν ψύχρεμα, τεκμηριωμένα και συγκροτημένα στο ερώτημα «Γιατί κλασικές σπουδές»? Απόψε στη Λογοδημία φιλοξενούμε τρεις αφοσιωμένους στη μελέτη των κλασικών γραμμάτων φιλολόγους, τον καθηγητή Έντουαρντ Χάρις των Πανεπιστημίων Ντάραμ και Εδιμβούργου, τον καθηγητή Μιχαήλ Πασχάλη του Πανεπιστημίου Κρήτης και τον Δημήτρη Κανελάκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Οι τρεις εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας θα επιχειρήσουν να καταθέσουν τις δικές τους θαραλέες απαντήσεις στο ερώτημα που απασχολεί πολλούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ας ακούσουμε τους προσκεκλημένους μας, ας σκεφτούμε και ας καταθέσουμε τη δική μας άποψη διαλεγόμενη μαζί τους και μεταξύ μας. Γιατί, φίλες και φίλοι, μέσα από τον διάλογο φωτίζονται πτυχές ακανθωδών και δεδαλωδών ζητημάτων. Αυτή είναι και η αξία της λογοδημίας του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, άλλωστε. Ότι προσφέρει χρήσιμη και επωφελή αφορμή λόγου και διαλόγου, ότι προσφέρει το μέσο όξυνσης του προβληματισμού και επικοδομητικής ανταλλαγής απόψεων, όχι μονάχα ανάμεσα σε επιστήμονες, αλλά πρωτίστως ανάμεσα στην επιστημονική κοινότητα και το ευρύτερο σώμα της κοινωνίας, τους συμπολίτες μας δηλαδή, που έχουν άποψη και θέλουν να καταθέσουν δημοσίως, θαραλέα, ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς την άποψή τους αυτή. Στο σημείο αυτό και προτού δώσω τον λόγο στον κύριο Ρεγκάκο, αν είναι μαζί μας, και στον κύριο Στεφανή, τον επόπτη και διευθύνοντα το Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας αντίστοιχα, επιτρέψτε μου να αναγνώσω ένα πολύ σύντομο κείμενο στα αγγλικά για όσους είναι μαζί μας από το εξωτερικό. Colleagues and friends, Happy New Year to all, and welcome to this session of Logotimi, a series of lectures organized by the Research Center for Greek and Latin Literature at the Academy of Athens. The acronym Logotimi comprises the ancient terms logos and demos, and succinctly describes the character of the series of lectures. The topics that are presented aim to indicate how classics is always relevant to modern people, the modern demos, and how the logos about matters of Greco-Roman antiquity can be interesting to the public. Exploiting the cultural identity of Athens, the place where the demos listen to politicians and orators talking about matters of the polis, and the place where leading authorities of the Greek cultural community gathered in the 19th and 20th centuries to talk about matters of national, political, and cultural importance, Logotimi aims to give people the opportunity to listen, think of, and speak about the modernity of classics. In the city of Demosthenes, you cannot remain silent, and you cannot think that classics has only to do with the past. This session, the fourth session of Logotimi, has the general title Why Classics and comprises three lectures by Professor Edward Harris, Professor Michael Paschalis, and Dr. Dimitris Kanellakis. To answer this question, why classics, one needs to ask and answer another one, why the past? Because the past can show us a better and safer way to reconstruct the present. Because the experiences of the ancients can save us from all sorts of pitfalls, fallacies, and mistakes in life. Because the past is not past, it is in many ways the present.
This is what the three speakers will talk about. Let us listen to them, think of and discuss about the future of the past. Και σε αυτό το σημείο θέλω να δώσω τον λόγο στον κύριο Αντώνη Ρεγκάκο, αν είναι μαζί μας, τον επόπτη του κέντρου και επόμενο πρόεδρο σε λίγες μέρες της Ακαδημίας Αθηνών. Δεν ξέρω αν είναι μαζί μας ο κύριος Ρεγκάκος. Αν είναι, έχει τον λόγο. Δεν βλέπω κάποια κίνηση. Και ο λόγος νομίζω περνάει τώρα στον κύριο Θανάση Στεφανή, τον Διευθυντή του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας, για την δική του εισαγωγική τοποθέτηση στην αρχή της εκδήλωσης. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καλή χρονιά, με υγεία, πρόοδο και κάθε καλό. Σύντομα, όπως είπε και ο Ανδρέας, να βρισκόμαστε πλέον στην Ακαδημία Αθηνών. Εκ μέρους της οποίας σας καλωσορίζω, εκ μέρους του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής και Λατινικής Γραμματείας της Ακαδημίας Αθηνών, και χαίρομαι ιδιαίτερα για το απόψινό θέμα, γιατί αποτελεί μια απάντηση σε κάθε είδους αμφισβήτηση των κλασικών σπουδών και νομίζω ότι δικαιολογεί τη σκοπιμότητα αυτού του σεναρίου και όλων των άλλων προσπαθειών που κάνουμε στην Ακαδημία Αθηνών και βέβαια όλοι οι υπόλοιποι φιλόλογοι στην Ελλάδα που αγωνίζονται για να νύχια και με δόντια να κρατήσουν σε ένα υψηλό επίπεδο τις κλασικές σπουδές. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο στους επόμενους ομιλητές. Σε εσένα, Ανδρέα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ, Θανάση. Η κυρία Αλεξάνδρα Ροζοκόκη παρουσιάζει τον πρώτο μας ομιλητή, τον καθηγητή Έντουαρντ Χάρις. Αλεξάνδρα, καλησπέρα. Ωραία, καλησπέρα και από μένα. Καλή χρονιά σε όλους και ας ξεκινήσουμε, λοιπόν. Professor Έντουαρντ Χάρις received his PhD from Harvard University. In 2005, he became professor of ancient history at Durham University and was research professor from 2009 until his retirement in 2013. He is now emeritus professor of ancient history at Durham University and honorary professoral fellow at the University of Edinburgh. Professor Harris has written extensively on many aspects of the history of ancient Greece, including the political and legal institutions of classical Athens, the economy of ancient Greece, gender and sexuality, rhetoric and oratory, Greek religion, Attic tragedy, and Greek epigraphy. His first book was a study of the Athenian politician Aeschines. His book, Democracy and the Rule of Law in Classical Athens, contains 22 essays about aspects of the rule of law and makes a substantial contribution to the study of law, family, and economy. The rule of law in action in democratic Athens uses ideas drawn from new institutionalism to understand important aspects of the Athenian legal system and to show how the legal system worked in daily life and its impact, sometimes negative, on politics in the late 5th century BC. Professor Harris has also co-edited 5 volumes of essays. Professor Harris, you have the floor. Μ' ακούτε. Μ' ακούτε. Σας ακούμε πολύ καλά. Σας ακούμε πολύ καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ ευγενική εισαγωγή, Αλέξανδρο, και καλησπέρα και καλή χρονιά και υγεία στους όλους, κυρίες και κύριοι. Θα μιλήσω δυστυχώς στα αγγλικά θα προσπαθήσω να μιλήσω πολύ αργά, αν έχει το πρόβλημα. Πρέπει να μου δείξετε, πρέπει να μου είπετε κάτι. Okay, the question we've been given tonight is why study ancient Greece? And this is, some people have said that the past is a foreign country and people did things differently there. I think that's true, but it's also not true to a certain extent. There are certainly many differences between our modern society and ancient society, whether it be in Athens or whether it be in Rome or any other part of the Greek world.
But on the other hand, I think these differences, which people often rightly stress, should not blind us, I think, to the continuities and what I would also call the persistent traditions. Now, recently, some scholars, especially in the United States, a small number, but a very vocal number, have been saying that classics is elitist, classics is patriarchal, and also have gone as far as saying classics is also racist. Some have gone so far, in fact, in this extreme view, to propose the abolishment of certain classics departments, especially in the United States. It's not happened in the UK, but there certainly has been some reevaluation again of the subject. On the other hand, I think we ought to all see these, and I am talking to all our Agapiti Synadarpi, I think we ought to see these challenges, and they are challenges, not as a threat, but I think as an opportunity. I think we do need to look at the past critically. Otherwise, progress into the future is not possible. But I think we should also not cut ourselves off from the past. And this is going to induce, I think, a kind of cultural amnesia, which will be extremely disorienting. It's very important, again, as Elias, Andreas said, to look at the past, because we possess a past. All of us possess a past. Each individual, though, may possess a slightly different past. And we need to respect that. But on the other hand, I would also say that the past possesses us, that we are products of the past. We may have been born recently, but the traditions we've inherited go far back. And therefore, in order to understand ourselves, we do need to understand this past from which we come. It's a past which goes a long way back, and I think very much, at least, I would say Greece, the traditions of Greece are not just European. They were European up to, say, the 19th century, but I think there is actually, they've been spreading, and they do express certain universal values which have been studied by people all over the world. If I can tell you a personal story, my own book, The Rule of Law in Action in Democratic Athens, has now been translated into Chinese. I think someone has not switched off their audio. Αυτός είναι ένας Άγγλος, Edward λέγεται. Okay. The book has now been translated into Chinese. It was interesting, a student who helped go through the translation. Was very interesting. He said he think it would be a kind of a good idea, but he did regret at the time that he said, well, in China, it would be nice if we did have democracy and the rule of law. So at least there's interest in the topic, even if that society does not have those. So again, some people do try to justify the study of especially ancient Greece and especially Athens as by calling it the birthplace of democracy. And certainly we would all agree, I think, especially after the defeat of Nazi Germany and also after the fall of the Soviet Union, most people in the world, with few exceptions, would agree that democracy, and I would say liberal democracy, is a good thing. Widespread agreement on that, even though there have been threats in certain quarters. On the other hand, though, I'm not sure that our democracy had much in common with the ancient democracy, much more than the word, actually, demokratia. And the word demokratia actually does not occur in Athens until probably about the 430. And it doesn't occur in Athenian official documents until at the earliest, possibly 410 BCE, and definitely after 402 BCE. So it's interesting that actually what Cleisthenes founded, he didn't think of as demokratia because the word hadn't been invented yet. Now, to what extent does our democracy, our democracies, to a certain extent, do we owe much to ancient demokratia as opposed to the word? Well, the one thing which is a major difference, and it should not be ignored, is the fact that modern democracies are based on the concept of universal human rights. This is in the
French constitutions, the French Revolutionary constitutions. It's in the American Declaration of Independence, the idea that all men possess certain inalienable rights. But unfortunately, this concept of inalienable human rights, universal human rights, could not have arisen, of course, because, and we must recognize this, that slavery was accepted in not only in Athens, but also in ancient Greece. Now, some people, though, I must say, have felt, have argued, for instance, Moses Finley, that Greece was actually the first slave society. And Edward Meyer also argued that basically it was Athenian democracy was based on slavery, which to a certain extent it was created because of democracy. In a recent book by my student, David Lewis, not to be confused with the great epigrapher, has shown that this idea that slavery, that Greece was the first slave society, is quite wrong. Slavery was an institution which was widespread in the ancient Near East. It was widespread in Italy, Israel, the Persian Empire. Also, the Phoenicians had it in Carthage and probably back in the homeland of Phoenicia. The Assyrians had it, and obviously it's an institution that goes way back, probably the second millennium. It was something that the Greeks also had. So we should not make that mistake that saying that democracy was something that created slavery. Slavery was already there. But on the other hand, we should also make a distinction between our form of democracy based on universal human rights and the ancient Greek form, which I'm going to get back to. Secondly, of course, the important thing is that ancient democracy in Athens was a direct democracy. That is that all citizens, that is male adult citizens, had the right to go to the assembly and to vote. As opposed to, again, modern democracy, which is a representative democracy, we now elect officials again to represent us. Another thing, which is also a third major difference between ancient democracy and modern democracy, is that in Athens, there was no distinction between church and state. The two went hand in hand. Many Athenian officials, even though they looked like purely political officials, were also conducting sacrifices, and they were responsible for conducting religious festivals. And for instance, all meetings of the assembly began with a series of prayers and also a series of religious rites, such as sacrifices. And again, citizenship was very much tied in with the performance of rituals. And what's interesting is that, for instance, at the end of the Athenian Civil War in 403, the herald actually of the Eleusinian Mysteries tried to get both sides back together, and he appealed to their shared religious traditions as a way of uniting the country again. And that was because, to a large extent, again, unity was created by these religious rituals. The other thing is, the number fourth, and it's very different too, is there no strict decision, distinction between civil and military. For instance, nowadays, the military is kept, supposed to be kept separate out of politics. Unfortunately, in Greece between 1967 and 1974, this was not the case, but then again, it was not a democracy at the time. And nowadays, again, the selection of military officers is a separate from political control, and it's supposed to be, again, and military officers are not supposed to get involved in politics. Whereas in Athens, generals were elected, actually, and take a an active political role in the assembly. So I think we still should look to ancient democracy for inspiration. There's no question about that. The idea that the average citizen had a right and had a voice in the formulation of public policy, that basic idea, I'd say we have continuity. How they actually implemented that is very different. So I, again, there's some like Professor Ober who thinks that we should go back to ancient Athens and look for solutions. I'm a little bit skeptical. I think actually though, in terms of ideas though, I think it's what's more important actually is the rule of law. Now, I think this is the really an enduring ideal,
And I think our ideas of the rule of law are much closer to the ancient Greek ideas of the rule of law. And I think this is also something which is very much a Greek contribution. There are, and this would be a topic for another talk, I think there are some anticipation of this idea of the rule of law in the Hebrew scriptures, that is in the early kind of first millennium. The idea that the law should rule, the hostility to a monarchy, we find that in the early books of the Hebrew scriptures. On the other hand, they did not work out the specific procedures to actually kind of work out a kind of a rule of law in the way that the Greeks did in great detail, and also theorized it and thought very, very hard about it. And I think that actually, in a way, I would argue has been a more enduring tradition actually of the Greeks than the ideal of democracy. Now, there's much been talk about the rule of law recently, and that's why I want to talk about it today. And it's not only relevant to the theme of this conference, but the rule of law has been something which has been threatened, unfortunately, especially recently, of course, in the United States. And the main thing is that, as we're going to get to, there's the important part of the rule of law is the accountability of all officials, no matter how high. And that includes the president of the United States, who should be held accountable to the laws. And when he swears his oath of office, he promises to protect the Constitution. And when he does not protect the Constitution, he should be removed from office. And this, again, has been a very important topic recently. But this idea of officials, especially high officials, swearing that they will actually follow the laws in their office, this goes back very much to the Greeks, not only, again, the Athenians, but we'll find out elsewhere. Now, but it's also very important, too, in places like Hungary and Poland and the European Union, there's been an attempt to undermine the rule of law. The political party in Poland is attempting to, again, control the courts. And also in Hungary, there's also been threat on the independence of the judiciary. So this is very much a, even though, again, this is an idea which goes very far back to the Greeks, it's one which is still very, very important today. The problem is, and I've seen a lot of talk in newspapers, whether you read any newspaper, whether it be in Greece, or whether it be in the United States, or whether it be in the UK, or in France, or in other parts of the European Union, or even abroad. But the question is, people use this term, the rule of the law, but they don't often define it. And I think there are sometimes a lot of confusion about this and what it means. Now, the one thing is part of the confusion is there are many parts to the rule of law, and we're going to go through those. But it's very important to have very definite and clear criteria. This is not an empty slogan. This is not just a series of words that people tend to bandy around and use as a kind of political weapon against their opponents. It's something which is very concrete. And I think also it's very important for the defense of human rights in general in the community. And that is human rights of everyone. Now, first of all, the most important part, and this goes back to the Greeks, is the rule of law is the idea of equality before the law. And the meaning of this is that all people are equal before the law. Now, the Greek understanding of this seems to mainly have been that the rich and the poor are equal before the law. And in Euripides' Supplices, it's said that under the rule of law, a poor man, if he has justice on his side, will be able to obtain justice even if he is in a lawsuit with a rich man. And this idea is that both are on the exactly the same level. And this idea, again, we still, equality before the law is something which is, again, in all liberal democracies. No matter who you are, whatever your background is, if you go into court and you have been wronged, you will be treated as an equal, no matter who your opponent is. Now, this is second one is also very important. This one is very relevant recently. And that is that no person is above the law. That means that all officials are accountable.
And this is very important, again, for the Athenians, but also for all of the Greeks. Now, we knew know that all Athenian officials, one, when they came into office, they swore that they would archen katatus nomus, I will rule in accordance with the laws. And after their term of office, they also had to undergo, they had to present their accounts to show they haven't been embezzling money, and any citizen could bring a charge against them. They could also be removed from office in the middle of their term of office if they weren't obeying the law. Now, this is not just an Athenian idea. This idea... But this idea of all officials being accountable in an excellent book by Pierre Froilich of the University of Bordeaux has shown that this is a widespread idea. We find it in all cities, except of course for tyrannies. This is a widespread idea that goes all the way through. It comes, takes different forms in different places, but it's a universal idea. Again, a very important legacy. Now, the third part of the rule of law is something which is called fairness and procedure. This is a large term and covers a lot of aspects. This is the main thing is about this is that anytime that one goes to court, you're going to have fair procedures, no matter who you are. To a certain extent, it's an offshoot of the idea of equality before the law. Now, there are many aspects to this. One is that all defendants will know the charges before they go to court. And therefore, they have an idea of what they're going to be accused of. And this gives them a chance to prepare their cases in court and to gather evidence. For instance, this is one of the things in a tyrannical regime, people are often brought into court. The most extreme example would be the Stalinist terror from 1936 to 1938. Where people were brought before troikas, they were not given any warning about what the charges were against them. And many cases, they were simply taken out and executed. I could give many, many, many examples, again, from other tyrannical regimes where people are not told the charges against them. The second thing is that you're tried before impartial judges. That is, judges who are going to be able to make an impartial decision. And in Athens, they had elaborate procedures, again, for making sure that the judges, whether they be in a private case or a public case, would be selected at random and hopefully would be impartial. Third, equal time for each litigant. The accuser would have a certain amount of time and the defendant was had a certain amount of time. And one of the greatest miscarriages of justice, again, the trial of the generals after the Battle of Arginusae in 406, one of the things that made that so unjust was that the generals were not given the time allotted them by law to defend themselves. This led to a terrible miscarriage of justice, and the Athenians actually realized that it was a miscarriage of justice very quickly after this, because the people who were accused were, again, ostracized and punished in certain cases. So even in this one case, which a lot of critics of democracy have kind of pointed to, the Athenians themselves realized they made a mistake. And that is something which needs to be kept in mind. Then the fourth thing is that all cases will be judged according to fixed rules. In other words, when you go into court, you know what the rules are. You know, again, what law you've been charged with breaking, and that is what the judges will look at. And we know all the judges swore an oath that said, I will judge the case according to the laws and decrees of the Athenian people. They couldn't just say, oh, I'm looking at you and I don't like you, or you weren't very nice to me the other day, so I'm going to condemn you. No, that's not the way they were supposed to make their decisions. One might get the impression that that's what happened because of Aristophanes' wasps, but and some legal scholars have actually quoted Aristophanes' wasps as if this were a kind of accurate portrayal of the courts. No, it's not. It's a joke. And in fact, actually, the Philocleon is criticized because he's not acting the way he should. And Aristophanes is trying to shame him and shame other people who actually conduct themselves that way. The other thing is that they're also supposed to, all the judges are supposed to listen to both sides equally without any favor or any hostility. In other words, they're supposed to be impartial. And they're only supposed to judge on the charges in the plaint.
And the plaint is a very important document, but basically they're judging, did the defendant break the law or did he not break the law? That's what they're deciding on. They're not deciding on, are you a good citizen? Are you a nice person? Did you perform a lot of liturgies? No, you're judged on whether you broke the law or not. And then they were supposed to give an honest opinion. That is, in other words, they weren't bribed. So this is, again, these aspects of fairness and procedure were something very important, but they're also believed in by other Greek cities. We don't have that much evidence, but places like Sparta, places like Crete, also have procedures in place. And we have this formula, I will decide the case according to the laws, that we find in several, actually, Greek city-states. So that's a universal, I think. The other idea is this: the idea of the of res judicata. This is a modern principle, but it goes back to the Greeks. That is that once your case is decided, once you are, especially if you're acquitted, you can't be brought and you can't be charged again on the same charge. In other words, you have some security. And because of this, the Greeks also, to ensure this, they had elaborate records of court decisions. Now, this has been denied by some scholars, but I think there's now plenty of evidence that they kept these records, and we have much evidence for these records being kept to prevent people who have been acquitted from being charged again. Another thing which is also very important in the rule of law is that laws be consistent and they not contain contradictions, because everybody wants to know how to act, and the laws tell people what they can do or what they can't do. But on the other hand, is if they contradict each other, then there's all sorts of confusion. People don't know what to do. And then people can also manipulate these contradictions in court to achieve injustice. The Athenians, especially in 403, had a very elaborate set of procedures in order to make sure their laws were consistent and everybody knew about them. If anybody was going to introduce a law, what they had to do was they had to, one, have a vote that they were going to have a new law. Two, the law was posted, new law was posted at the monument of the eponymous heroes. And you can go and see the remains of this monument in the Athenian Agora today. That was so everybody could read it. Then the law was read out at three meetings of the assembly. And then the proposer, if there were any laws that contradicted this law, the proposer had to pursue a special legal procedure to have that law overturned so there'd be no contradictions. And then the Athenians met as nomothetai, and the nomothetai were the Athenian, all of the Athenians meeting actually in the assembly, and then they would vote this, and this was a new nomos. They also had a procedure that the thesmothetai, these were officials, would also go through all the laws every year to see if there were any contradictions. And if there were any contradictions, they submit those to the assembly, and the assembly would choose one law after the other. So this is very, also very important in all, I think if you read anything on the rule of law today by any modern scholars, this consistency is an extremely important thing. And it's clear that the Athenians also saw this as an important element in the rule of law, and they attempted to implement it, and they had elaborate procedures to ensure that they would. Now, I think that gives you some kind of idea that there is a broad continuity here in many general aspects and even kind of procedures. This ideal is a important one, which again was then taken over by the Romans, and to a certain extent, again, was there within Roman law and then handed down. Many people, especially people in the common law systems, that's the system originating from Great Britain, think that the rule of law goes back to the Magna Carta. That's not true. The idea of the rule of law much predates the Magna Carta in the 13th century. The basic ideas are there actually with the Greeks. Now, there are some differences, I won't get into them, between the modern idea of the rule of law and the ancient idea of the rule of law. But for instance, one thing in the modern rule of law is there's a ban of torture on torture for everyone. We know that Athens, for instance, that torture was banned for Athenian citizens. It was not banned for foreigners. And we have several cases where the Athenian assembly did have people tortured and then later put to death. Fortunately, it was rare.
but that seems to be true of other ideas in other Athenian groups. The other thing is that the rule of law was also seen as the best way to avoid tyranny, especially the idea of accountability. And the Greeks, of course, were the first ones to come up with this word tyranny and to develop a whole ideas about what tyranny is, which was, again, slavery to a ruler as opposed to a regime which promoted freedom. And they also see that the rule of law is something which does protect the freedom, not just to the majority in the assembly. The rule of law protects the freedom of everyone in society. Now, of course, there has been, again, a much bigger difference in modern states. We're now, again, trying to apply the rule of law so that there will be no prejudice against people on the basis of race, on the basis of gender, on the basis of social class, or on the basis of sexual orientation and other matters. But the idea is to expand the rule of law so it really covers everybody. It expands to cover all human rights, not just the rights of a small bunch of citizens. So I think there is, again, a broad continuity here. This is a valuable concept. This is one I think we need to understand where it came from, why it was valuable, and I think we still need to value it today as we go forward into the future. Thank you very much. I'd like to thank Professor Harris for the stimulating contribution to the session of Logotomy. I'm sure we will have a lot to discuss at the end of the session. Και τώρα έχω τη μεγάλη τιμή και χαρά να σας παρουσιάσω τον κύριο Μιχαήλ Πασχάλη, ο οποίος είναι ομότιμος καθηγητής κλασικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κρήτης. Ο κύριος Πασχάλης είναι πολυγραφότατος, δεν χρειάζεται καμία προσφώνηση και καμία παρουσίαση στο ακροατήριο, αλλά θα έχω τη μεγάλη τιμή και χαρά να πω δύο λόγια για το βιογραφικό του. Έχει συγγράψει μία μονογραφία για την Ενιάδα του Βυργιλίου, η οποία έχει εκδοθεί από τον διεθνούς φήμης εκδοτικό οίκο Oxford University Press. Έχει συγγράψει πολλές μελέτες για την λογοτεχνία της κλασικής Ελλάδας και της ελληνιστικής εποχής, των κλασικών ρωμαϊκών χρόνων και της ύστερης αρχαιότητας. Έχει εκδώσει 3 τόμους για την ελληνορωμαϊκή ποίηση, επική, λυρική και βουκολική, και έχει συνεπιμεληθεί 6 τόμους πρακτικών για το αρχαίο μυθιστόρημα. Έχει δημοσιεύσει μελέτες για την κριτική αναγέννηση και τον ρόλο των ακαδημιών και έχει συνεπιμεληθεί τον τόμο «Η πρόσληψη της αρχαιότητας στο βυζαντινό και νεοελληνικό μυθιστόρημα». Το έργο του περιλαμβάνει επίσης μελέτες για πολλούς συγγραφείς. Αναφέρω χαρακτηριστικά τον Αλέξανδρο Δουμά, τον Αδαμάντιο Κοραή, τον Διονύσιο Σολωμό, τον Εμμανουήλ Ροίδη, τον Γεώργιο Βυζινό, τον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη, τον Νίκο Καζαντζάκη, τον Γιώργο Σεφέρη, τον Παντελή Πρεβελάκη. Το πιο πρόσφατο βιβλίο του τιτλοφορείται «Νίκος Καζαντζάκης, από τον Όμηρο στον Σέξπιρ, μελέτες για το κριτικό μυθιστόρημα». Νομίζω ότι μια ιδιότητα του κυρίου Πασχάλη, πέρα από το εντυπωσιακό πραγματικά βιογραφικό, είναι αυτή που τον ξεχωρίζει ανάμεσα στις τάξεις των πανεπιστημιακών, είναι ότι έχει το θάρρος, την παρησία, να δημοσιολογεί υπεύθυνα και να είναι δεικτικός όπου, όταν και όσο πρέπει. Και η φωνή του είναι πραγματικά πολύ χρήσιμη για όλους μας. Με αυτές τις σκέψεις τον καλωσορίζω στην Ακαδημία Αθηνών. Κύριε Πασχάλη, ο λόγος σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα, για την τόσο γενναιόδορη παρουσίαση. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε όλους και καλή χρονιά. Οπωσδήποτε καλύτερη από τις προηγούμενες 2 χρονιές. Ο τίτλος της ομιλίας μου είναι «Κτήμα ΕΣΑΗ, η αέναη μετάπλαση των κλασικών προτύπων» και διαρκεί περίπου 25 λεπτά. 2 είναι κύριοι πυλώνες στήριξης και προώθησης κλασικής παιδείας. Α, η εκπαίδευση. Β, η λογοτεχνία και η τέχνη. Η εκπαίδευση επιτελεί διπλή αποστολή. Αφενός διαμορφώνει δυνητικούς αναγνώστες, θεατές και ακροατές και αφετέρου φέρνει σε μια πρώτη επαφή με τα δημιουργήματα της κλασικής αρχαιότητας, τους λογοτέχνες και τους καλλιτέχνες. Μάλιστα, σε πάρα πολλές περιπτώσεις λειτουργήσε ως ερέθισμα για την παραγωγή σπουδαίων έργων εμπνευσμένων από την κλασική αρχαιότητα, κλασική γραμματεία.
Στη σύγχρονη Ελλάδα τουλάχιστον η εκπαίδευση δεν εκπληρώνει ικανοποιητικά τη διπλή αποστολή της λόγω εγγενών αδυναμιών και λόγω της κοντόφθαλμης εκπαιδευτικής πολιτικής που υιοθετούν διαχρονικά οι κυβερνήσεις. Ο κυριότερος λόγος είναι όμως ότι όσοι την εποπτεύουν ή την υπηρετούν δεν φροντίζουν ή δεν κατορθώνουν να εξηγήσουν πιστικά ότι οι κλασικές σπουδές αποτελούν conditio sine qua non της παιδείας. Το σημαντικότερο ρέθισμα για τη μελέτη της κλασικής αρχαιότητας προέρχεται πλέον από τον χώρο της λογοτεχνίας, όπου στις αρχές του 21ου αιώνα παρατηρείται ένας αληθινός οργασμός δημιουργικού διαλόγου με τα κλασικά πρότυπα. Αυτός ο χώρος υπηρετούσε με τον τρόπο του ανέκαθεν και πολύ περισσότερο σήμερα τη διπλή αποστολή της εκπαίδευσης. Ακόμα και όταν ο λογοτέχνης ή ο καλλιτέχνης δεν λαμβάνει ικανή έμπνευση από την εκπαίδευση, μπορεί να οδηγηθεί στα κλασικά πρότυπα, διαβάζοντας, παρακολουθώντας ή ακούγοντας έργα που άντλησαν άμεσα ή έμεσα από αυτά, μέσα από τον Οδυσσέα του Τζόις στην Ομηρική Οδύσσεια, μέσα από τον καπετάν Μιχάλη του Καζαντζάκη στην Ιλιάδα. Αυτή η αέναη μετάπλαση των κλασικών προτύπων μέσω της άμεσης ή έμεσης πρόσληψης στη λογοτεχνία, ανάλογα και στην τέχνη με την οποία δεν ασχολούμαι φυσικά, θα είχε καταστήσει κτήμα ΕΣΑΗ. Κατοχυρώνει έτσι τη διαχρονική σπουδαιότητα και τη σταθερή επικαιρότητα των κλασικών σπουδών και απαντά ικανοποιητικά κατά τη γνώμη μου στο συνηθισμένο ερώτημα «Τι χρειάζονται οι κλασικές σπουδές». Θα έπρεπε λοιπόν να έχει προπολού ενσωματωθεί ως μάθημα κορμού στο διδακτικό πρόγραμμα των αντίστοιχων τομέων ή και τμήματων. Εν τούτης, το αντικείμενο της πρόσληψης κλασικής αρχαιότητας απουσιάζει σχεδόν εξ ολοκλήρου τόσο από τη δευτεροβάθμια όσο και από την ανώτατη εκπαίδευση. Αυτό είναι παράδοξο και σε τελευταία ανάλυση αντιφατικό, αν αναλογιστεί κανείς, όπως θα εξηγήσω παρακάτω, ότι η εξέλιξη και η ανανέωση της αρχαίας λογοτεχνίας και κυρίως της ποίησης συντελούνται μέσα από επιμέρους ιστορίες πρόσληψης της προηγούμενης λογοτεχνίας και κυρίως αρχαιοτυπικών κειμένων. Στην παρούσα σύντομη ομιλία μου θα επικυρήσω να εξηγήσω τι ακριβώς εννοώ όταν λέω ότι τα κλασικά πρότυπα αποτελούν εξ αντικειμένου κτήμα ΕΣΑΗ, σε ποιον παράγοντα θεμελιώνεται αυτή η βεβαιότητα και γιατί είμαι αισιόδοξος για το μέλλον. Θα περιοριστώ στην ποίηση και κατεξοχήν στον Όμηρο για το λόγο ότι η μακραίωνη παρουσία του στη λογοτεχνία, ανάλογα και στην τέχνη, και στην εκπαίδευση δεν έχει σοβαρό ανταγωνιστή, και αυτό όχι μόνο όσον αφορά τους ελληνόφωνους πληθυσμούς. Η κυριαρχία του Ομήρου και στα δύο πεδία καλύπτει την ρωμαϊκή περίοδο, στην Ανατολή συνεχίζεται αδιάλειπτη κατά τη Βυζαντινή περίοδο, ενώ στη Δύση συνεχίζεται μέσω του Βυργιλίου, του Ρωμαίου διαδόχου του και άλλων λατινικών πηγών και διακειμένων, μέχρι την ανακάλυψη και την ορμητική επιστροφή του από την Αναγέννηση και μετά. Η ρίση του Χέγκελ ότι Homer is that element in which the Greek world lived as a human lives in the air ακούγεται λοιπόν ως εξαιρετικά περιοριστική. Υπάρχει μια παραδοξότητα που αφορά τη διδασκαλία των κλασικών γραμμάτων και τα εγχειρίδια της, η οποία υπερβαίνει τα ελληνικά εκπαιδευτικά δεδομένα. Εννοώ ότι κατά κανόνα δεν λαμβάνουν υπόψη τους, ούτε μία ούτε άλλη, ότι αυτή καθ' αυτή η ιστορία της αρχαιοελληνικής και της ρωμαϊκής λογοτεχνίας αποτελεί εν πωλής μια ακολουθία πρόσληψης. Με απλούστερα λόγια, η Παρακαλώ πολύ, κλείστε το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω, εννοώ ότι κατά κανόνα δεν αφορά ότι αυτή καθεαυτή η ιστορία της αρχαιοελληνικής και ρωμαϊκής λογοτεχνίας αποτελεί εν πωλής μια ακολουθία πρόσληψης. Με απλούστερα λόγια, η διαδικασία και οι μηχανισμοί της πρόσληψης που διαμορφώνουν την εικόνα της ελληνορωμαϊκής λογοτεχνίας ήδη από τα πρώτα της βήματα, ως την πρώτη φάση ενός φαινομένου που συνεχίζεται από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Τα κλασικά γράμματα αποτελούν δηλαδή εξ ορισμού και εξ αντικειμένου κτήμα ΕΣΑΗ. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη μας ότι στην αρχαιότητα, ήδη στην αρχαιότητα, μιλάμε για δύο λογοτεχνίες και τις αντίστοιχες χριστιανικές εκδοχές τους, όπου το ελληνορωμαϊκό ρεύμα διασταυρώνεται με το ιουδαιοχριστιανικό. Υπενθυμίζω εν συντομία τι συμβαίνει στη λογοτεχνία της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας όσον αφορά την παράμετρο της πρόσληψης. Εν αρχή είναι ο Όμηρος, τυπικά βέβαια, αφού και η σύνθεση των ομηρικών επών προϋποθέτει πολλές επιμέρους ηρωικές αφηγήσεις. Η λυρική ποίηση και το δράμα αναπλάθουν από διαφορετική ιδεολογική σκοπιά η καθεμιά, διευρύνουν και εμπλωτίζουν ομηρικά θέματα και θέματα του τροϊκού κύκλου, ενώ η αξιολογότερη ελληνιστική ποίηση κατασκευάζει τη φυσιογνωμία της
ως θεωρητική και πρακτική απάντηση στην έκταση, τα θέματα και το ύφος της ομιλικού τύπου αφήγησης. Όλη αυτή η εξέλιξη έχει σωρευτικό χαρακτήρα, με την έννοια ότι σε κάθε νέα φάση και νέο γραμματιακό είδος συγκλίνουν και προστίθεται διακείμενα πέραν των ομιλικών από προηγούμενες φάσεις εξέλιξης και από άλλα γραμματιακά είδη. Η δεύτερη περίοδος αφορά τη λατινική λογοτεχνία. Ως γνωστόν, αυτή είναι σχεδόν στο σύνολό της δευτερογενής, υπό την έννοια ότι προϋποθέτει την αρχαιολογική λογοτεχνία, η πρόσληψη της οποίας γίνεται επίσης με τρόπο εξελικτικό και σωρευτικό, αλλά όχι με την ίδια χρονολογική σειρά. Επιπλέον, το εύρος του φαινομένου μεγεθύνεται καθώς οι προγενέστερες φάσεις πολλαπλασιάζονται. Για παράδειγμα, στην αφήγηση της Ενιάδας συναντώνται οι ωριμότερες εκφάνσεις της αρχαιοελληνικής ποιητικής παραγωγής, όπως η Οδύσσια και η Ιλιάδα ως οργανωτικά πρότυπα, η τραγωδία και η ελληνιστική ποιήση ως θεματικά και υφολογικά, αλλά και σχεδόν ολόκληρη ως τότε μείζον ποιητική παραγωγή της Ρώμης. Με τη σειρά της η ποιήση της Ρωμαϊκής Ύστερης Δημοκρατίας και της Αυγούστιας Εποχής θα λειτουργήσει ως ορίζοντας αναφοράς για την ποιήση της πρώιμης αυτοκρατορικής περίοδου, ενώ παράλληλα θα συνεχιστεί η πρόσληψη της αρχαιοελληνικής ποιήσης, όπως για παράδειγμα τις τραγωδίες του Σενέκα και των ομιλικών επών στην επική ποιήση της εποχής των Φλαβίων. Η τρίτη περίοδος στην ιστορία της πρόσληψης της ελληνορωμαϊκής λογοτεχνίας συμπίπτει με την ύστερη αρχαιότητα και είναι πιο σύνθετη. Τώρα στην αρχαιοελληνική και τη λατινική ποιήση προστίθεται η χριστιανική και μάλιστα σε δύο εκδοχές, την αρχαιοελληνική και τη λατινική. Οι χριστιανοί ποιητές επενδύουν τη βιβλική πρώτη ύλη με τη γλώσσα, τις φόρμες και τις συμβάσεις της αρχαιοελληνικής και της λατινικής ποιήσης ανάλογα με το ακροατήριο στο οποίο απευθύνονται. Εθνικοί και χριστιανοί ποιητές μοιράζονται την ίδια κλασική παιδεία. Σε επιτύβια επιγράμματα, κάποτε ο μόνος τρόπος για να διακρίνει κανείς τον χριστιανό από τον εθνικό είναι το χαραγμένο σήμα του Σταυρού. Στη Δύση, τον αναγνώστη διεκδικούν εξίσου η Βίβλος και η Ενιάδα του Βυργιλίου. Το πρώτο λατινικό χριστιανικό έπος, το Evangeliorum Libri Quatuor του Ιουβένκου, μιλάει αυτή την υβριδική γλώσσα μιας βατικής περιόδου πριν το χριστιανικό δόγμα χαράξει σκληρότερες διαχωριστικές γραμμές. Στην Ανατολή, κατά τον 5ο και τον 6ο αιώνα, εμφανίζονται ποιητές που γράφουν παράλληλα κοσμική και χριστιανική ελληνική ποιήση, όπως ο Νόνος ο Πανοπολίτης με τα Διονυσιακά και την παράφραση του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου και ο Γαθίος και ο Κύκλος του που γράφουν και κοσμικά και ερωτικά επιγράμματα. Από γλωσσική και υφολογική άποψη, η ελληνιστική ποίηση διασταυρώνεται με την ομηρική και με άλλες φάσεις της εξέλιξης της αρχαιοελληνικής ποίησης. Στη Δύση, κατά τους συμβατικά αποκαλούμενους σκοτεινούς αιώνες, η επαφή με την αρχαιοελληνική ποίηση διατηρείται σε διαμεσολαβημένη ή λανθάνουσα μορφή, χάρη στη λατινική ποίηση και γενικότερα τη λατινική γραμματεία. Ο Όμηρος δίνεται για πολλούς αιώνες Ρωμαίος, ώσπου κατά την πρώιμη αναγέννηση και μετά να ανακτήσει σταδιακά την αρχική του ταυτότητα, πρώτα σε λατινική μετάφραση και αργότερα στο πρωτότυπο. Στην Ανατολή είναι η επαφή με τη λατινική λογοτεχνία που χάνεται από μια εποχή και πέρα, η οποία θα αναβιώσει πολύ αργότερα, κυρίως μετά τη λατινοκρατία και χάρη σε αυτή. Στη Δύση, ο λατινικός όμηρος επιβίωσε και μετά την ανακάλυψη εντός εισαγωγικών των ομηρικών επών και έτσι διαμορφώθηκε ο ιδιόμορφος χάρτης της κλασικής παράδοσης. Ενώ ότι ξεκινώντας από την αναγέννηση, τα λατινικά κείμενα μπορεί να συνυπάρχουν με τα αρχαιοελληνικά διακείμενά τους. Η Ενιάδα με τα ομηρικά έπη, οι εκλογές του Βυργιλίου με τα ειδήλια του Θεοκρίτου, οι οδές του Ορατίου με τις επίνικους του Πινδάρου, ακόμα και μέσα στο ίδιο έργο να διαπλέκονται στην πράξη και στη θεωρία και να αντανακλούν όπως το καλλιδοσκόπιο το φως του κοινού ελληνορωμαϊκού λογοτεχνικού παρελθόντος. Ο Άντζελο Πολιτσιάνο παραφράζει τον Όμερο στη γλώσσα της Ενιάδας του Βυργιλίου, η οποία βέβαια είχε προκύψει από την πρόσληψη των ομηρικών επών, με αποτέλεσμα το ρωμαϊκό έπος να επικαθορίζει την ανάγνωση του ομηρικού. Ο Όμηρος στις δομές βάθους και ο Βυργίλιος στις δομές επιφανίας συνυπάρχουν στους τάφους του Φόσκολου, δημιουργώντας ποικίλους ερμηνευτικούς συνειρμούς. Μιλώντας για την αέναη ανάπλαση της Οδύσσιας στη λαμπρή μονογραφία της The Return of Ulysses, η Edith Hall αναρωτιέται: «This story stays fresh nearly 3 millennia later, but why?» Και σπέβδει να απαντήσει: «One reason for the poem's enduring popularity must be that its personnel is so varied that every ancient or modern listener of any age, sex or status, seaman or servant will have found someone with whom to identify».
ανάλογη σκέψη είχε διατυπώσει 20 αιώνες παλαιότερα ο Δίων ο Χρυσόστομος στο περιλόγου ασκήσεως. Όμηρος δε και πρώτος και μέσος και ίστατος, παντή παιδί και ανδρή και γέροντι, το σού τον αφεαυτού διδούς όσον έκαστος δύνατε λαβήν. Πολλά θα μπορούσε να προσθέσει κανείς χωρίς να δώσει οριστική εξήγηση στο θαύμα της διαχρονικής ομηρικής παρουσίας. Στη λογοτεχνία κυριαρχούσαν ανέκαθεν τα πάθη και τα παθήματα που βρίσκουν διαχρονική απήχηση στη συντριπτική πλειονότητα των ανθρώπων. Οι συναρπαστικότερες και δημοφιλέστερες σελίδες της Θείας Κωμωδίας απαντούν στην κόλαση και όχι στον παράδεισο, που είναι αφόρητα βαρετός. Το πάθος μην είναι και τα παθήματα, μάλα πολλά πλάχθη, ορίζουν από τον πρώτο στίχο τα μερικά έπι με την πολυθεματική, πιο ανθρώπινη και πιο προσιτή Οδύσσια να αναδεικνύεται πιο δημοφιλής από τη μονοθεματική Ιλιάδα. Αυτό που χαρακτηρίζει κατεξοχήν την πρόσληψη της πολυθεματικής Οδύσσιας είναι η αέναη επικαιρότητά της, όχι μόνο ανθρώπινη, αλλά πολιτισμική. Κατά την αναγέννηση, η ανάπλαση της Οδύσσιας συνδέθηκε με τις εξερευνήσεις και την ανακάλυψη των νέων χωρών. Ο 18ος αιώνας ανέδειξε τη διαπαιδαγώγηση του Τηλέμαχου, ο ζωφερός 20ος αιώνας την κάθοδο στον Άδη. Το ενδιαφέρον του 21ου αιώνα έχει την αφετηρία του στις γυναικείες σπουδές και τις σπουδές για το φύλο και τις μειονότητες και παράλληλα αναθερμαίνεται το ενδιαφέρον για την Ιλιάδα. Ορισμένα μυθιστορήματα επιχειρούν να δώσουν φωνή σε χαρακτήρες που στον Όμηρο ακούγονται λίγο ή καθόλου, όπως η Πινεπολιάδα, η Πινελοπιάδα της Μάργαρετ Άτουτ, όπου ο αφηγητής είναι η Πινελόπη, το τραγούδι του Αχιλέα της Μάντλιν Μίλλερ, όπου ο Πάτροκλος αφηγείται την ορδική ιστορία του με τον Αχιλέα, η Σιωπή των Κοριτσιών της Πατ Μπάρκερ, όπου ο αφηγητής είναι η Βρυσίδα. Το μυθιστόρημα του Michael Hughes Country, το οποίο βράβευσε για το έτος 2018 η Επιτροπή του London Hellenic Prize, κινείται σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Μεταφέρει υπόγεια, δηλαδή μέσα από διακειμενικό συντονισμό, την κεντρική πλοκή, τα επεισόδια και τις σκηνές της Ιλιάδας στην ταραγμένη Βόρεια Ιρλανδία του 1996, κοντά στη Βρετανική Μεθόριο και σε μια ανήσυχη περίοδο όταν οι Άγγλοι και ο Ιρλανδικός Δημοκρατικός Στρατός διεξάγουν διαπραγματεύσεις για ανακοχή. Εδώ έμφαση δίνεται στην ανδρική οπτική γωνία, χωρίς θυματοποιημένους εντός εισαγωγικών γυναικείους χαρακτήρες και χωρίς να απεικονίζεται ως ερωτική αλλά ως αδελφική η σχέση του Ακύλ, του Αχιλέα με τον Πατ, τον Πάτροκλο. Τι σημαίνουν τα παραπάνω? Ότι η πρόσληψη των ομηρικών λοιπόν διαμορφώνεται από τις γενικότερες τάσεις της εποχής, αλλά από την άλλη πλευρά ο κάθε δημιουργός είναι ελεύθερο άτομο που εμπνέεται ελεύθερα και μπορεί να κινηθεί αντίθετα προς το ρεύμα. Εδώ είναι και η τεράστια διαφορά με την εκπαίδευση, όπου ακούμε τελευταία για ολοκληρωτικά κινήματα που παρεμβαίνουν και αφαιρούν από τη διδακτέα ύλη τα κλασικά κείμενα, διότι τάχα προωθούν τον ρατσισμό, την προκατάληψη, το μίσος και το σεξισμό. Αντίθετα για το λογοτέχνη, ανάλογα και για τον καλλιτέχνη βέβαια, το ανθρώπινο πάθος είναι ο λόγος που υπάρχει και ο ίδιος λειτουργεί εξ ορισμού και εξ αντικειμένου, ως δύναμη αντίστασης στους φανατικούς μηχανισμούς που μάταια επιδιώκουν την αποστήρωση της λογοτεχνίας. Λέω μάταια γιατί δεν είναι η πρώτη, ούτε θα είναι η τελευταία. Υπενθυμίζω προκειμένου τη μοναδική ικανότητα των κλασικών προτύπων να επιβιώνουν κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και να αναγεννώνται ανασχηματισμένα. Η πιο μακροχρόνια αντιπαράθεση αφορούσε τη σύγκρουσή τους με τον χριστιανισμό, από την οποία εξήλθαν Νικηφόρα. Ενδεικτική κορυφαία περίπτωση είναι τα λόγια του Αυγουστίνου στην Πολιτεία του Θεού, όταν προτρέπει τους συγχρόνους του να εγκαταλείψουν την επίγεια πολιτεία για χάρη της ουράνιας, την Civitatem Dei, παράθεμα. Εκεί δεν θα βρείτε ούτε τη θεά αιστεία, ούτε τον Δία, αλλά τον ένα και αληθινό Θεό, ο οποίος δεν θα σας θέσει ούτε γεωγραφικούς όρους, ούτε χρονικούς περιορισμούς. Θα σας δώσει εξουσία χωρίς όρια. Οι δύο τελευταίες προτάσεις αναδιατυπώνουν το λόγο του Δία στο πρώτο βιβλίο της Ενιάδας του Βεργιλίου, του Ρωμαίου Ομήρου, με τα οποία εξέφρασε με τον κλασικότερο τρόπο το ακριβώς αντίθετο από αυτό που λέει ο Αυγουστίνος, δηλαδή την ιδεολογία της μοναδικότητας και της αιωνιότητας της επίγειας εξουσίας της Ρώμης. Για τους Ρωμαίους δεν θέτω ούτε γεωγραφικούς ούτε χρονικούς περιορισμούς. Η εξουσία τους δεν θα γνωρίσει όρια. His ego nec metas rerum nec tempora pono imperium sine fine dedi. Είναι αδιάφορο αν αποκαλέσει κανείς αυτή τη μετάλλαξη εκ χριστιανισμό του Βυργιλίου ή εκ κοσμίκευση του χριστιανισμού.
Σημασία έχει ότι ο Βιργίλιος πρόσφερε στον Αυγουστίνο τη γλώσσα, την ιδεολογία και κυρίως τη φωνή του για να διατυπώσει μια ιδρυτική θέση του χριστιανισμού. Σημασία έχει επίσης το γεγονός ότι το κύρος των κλασικών προτύπων είναι ανεξάντλητο και εν πολύ σαν αντικατάστατο, αφού το αποδέχονται και όσοι θα πολεμούν. Όταν περάσαμε από τον κλασικισμό στο ρομαντισμό, το ρεύμα που καθόρισε με τις μεταλλάξεις του το τοπίο στη λογοτεχνία και την τέχνη μέχρι και τον 20ο αιώνα, τα κλασικά πρότυπα δεν εξαφανίστηκαν. Απλώς οι ρομαντικοί και οι διάδοχοί τους επέλεξαν είτε επέλεξαν ανάμεσά τους ταπεινότερα ήδη μικρότερες φόρμες και διαφορετικά θέματα, είτε έδωσαν νέα πνοή στα μέχρι πρότινος κυρίαρχα είδη, όπως το έπος και η τραγωδία. Υπενθύμησα υπεράνω την αδιάλειπτη παρουσία του Ομήρου στο Βυζάντιο σε αντίθεση με ό,τι συνέβη κατά το Δυτικό Μεσαίωνα. Η ανανέωση του ενδιαφέροντος για τα κλασικά γράμματα που ξεκίνησε δειλά τον 9ο αιώνα και κορυφώθηκε τον 12ο αιώνα, μιλάω για τον Βυζάντιο βέβαια, με την επανεμφάνιση διαφόρων κλασικών ειδών και την οριζόντια κυριαρχία των ομηρικών επών στη φιλολογία, τη λογοτεχνία και τον δημόσιο βίο. Η παρουσία του Ομήρου είναι τόσο πληθωρική, ώστε παρατηρούνται πρωτόγνωρα φαινόμενα ομηρικής ζήλωσης. Για παράδειγμα, ο πολυμαθής Ιωάννης Τζέτζης, που ξαναγράφει το ομηρικά έπι και τα ποίηματα του επικού κύκλου από διαφορετική σκοπιά, κυρίως για διδακτικούς λόγους, όχι μόνο καυχιέται ότι γνωρίζει την αλήθεια γύρω από τα τροϊκά καλύτερα από τον Όμηρο, αλλά κατά τη μετάφραση ομηρικών στίχων αναδεικνύει την ικανότητα του ταπεινού πολιτικού στίχου, από τον οποίο κατάγεται ο νεοελληνικός δεκαπεντασύλλαβος, να ανταγωνιστεί με επιτυχία τον ομηρικό εξάμετρο. Ο εκολαπτώμενος νεοελληνικός πολιτισμός αντλεί αυτοπεποίθηση από το υπέρτατο κλασικό ποιητικό πρότυπο που ήταν ο Όμηρος. Από την πληθωρική και δυναμική παρουσία του Ομήρου στο Βυζάντιο περνώ στην πλήρη απουσία του στη λατινόφωνη Δύση δύο αιώνες παλαιότερα. Ακούστε την παρακάτω ιστορία. Προς το τέλος του 1353, εις αρχές του 1354, ο Πετράρχης έλαβε από τον Λυκόλαο Σιγηρό ένα χειρόγραφο της Ιλιάδας, που εν λόγω Βυζαντινός αξιωματούχος του είχε υποσχεθεί όταν συναντήθηκαν στη Βερόνα τον Ιανουάριο του 1348. Στις 10 Ιανουαρίου 1354, ο Πετράρχης απέστειλε ευχαριστήρια επιστολή στο Σιγηρό σε γλώσσα λατινική, μέσα της οποίας συνεννοούντο. Η απόκτηση του χειρογράφου του Ομήρου προκάλεξε μια έκρηξη συγκίνησης και πρωτόγνωρων συναισθημάτων στο εκ μέρους του Πετράρχη. Διαβάζω αποσπάσματα σε μετάφραση. «Μου έστειλες από τα πέρατα της Ευρώπης ένα δώρο που δεν θα μπορούσε να ήταν ούτε πιο ανταξιώσου, ούτε πιο ευπρόσδεκτο σε μένα, ούτε πιο ευγενές ως έργο. Γιατί ένας άνθρωπος που κατέχει όπως εσύ τα σκύπτρα του πνεύματος και της ευγλωτίας, ποιο άλλο δώρο θα μπορούσε να στείλει παρά την ίδια την πηγή του πνεύματος και της ευγλωτίας? Αυτός είναι ο Όμηρος. Λοιπόν, αυτόν φίλτατε μου δώρησε, στηρώντα την υπόσχεσή σου και τη δική μου επιθυμία. Και υπάρχει κάτι που επαυξάνει σημαντικά την αξία του δώρου. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν μου τον δώρησες μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα να ξεχύνεται από βία εκείτη, αλλά έτσι όπως ανάβλησε από την ίδια την πηγή της ελληνικής ευγλωτίας. Καθάριο και αμόλυντο και όπως ξεπίδησε για πρώτη φορά από τον θείο νου εκείνου. Αφού αναφερθεί στον θάνατο του μοναχού Βαρλαάμ, από τον οποίο είχε διδαχθεί ορισμένα ανεπαρκή ελληνικά, και την απουσία του Σιγηρού, ο Πετράρχης συνεχίζει με το συγκλονιστικότερο σημείο της επιστολής. Είναι από τις συγκλονιστικότερες στιγμές της παγκόσμιας πολιτισμικής ιστορίας, πιστεύω εγώ, όχι μόνο της δυτικοευρωπαϊκής και της ευρωπαϊκής. Γράφει ο Πετράρχης: «Εκείνον ο θάνατος τον άρπαξε από κοντά μου όπως λίγο πριν σου παραπονέθηκα και η δική σου απουσία μοιάζει με τον θάνατο. Και παρόλο που χαίρομαι που έχω έναν τόσο σπουδαίο φίλο όπου και αν βρίσκεσαι, όμως ο ήχος της φωνής σου, ο οποίος θα μπορούσε ή να ανάψει ή να καταλαγιάσει τη δίψα για μάθηση, δισκέντισίτιμ, που δεν κρύβω όπως με κυριεύει, δεν φτάνει καθόλου στα αυτιά μου. Δεν σε ακούω, δεν είσαι δίπλα μου. Χωρίς τη δική σου φωνή, ο όμηρός σου είναι βουβός για μένα ή καλύτερα εγώ είμαι κουφός για αυτόν. Χαίρομαι πάντως και μόνο που τον βλέπω και συχνά τον αγκαλιάζω και αναστενάζοντας λέω, μεγάλε άνδρα, πόσο πολύ ποθώ να σε ακούσω. Ο Μάγνε Βίρ, κουανκούπιτε τε αουντίρεμα. Αλλά το ένα μου αυτή έχει φράξει ο θάνατος και το άλλο η μυστική γεωγραφική απόσταση. Βαρλάμ και Σιγηρός.
Αν αναλογιστούμε το πρόσωπο που εκδηλώνει αυτή τη συγκίνηση, είναι ο θεωρούμενος ως πατέρας του ανθρωπισμού Φραγκίσκος Πετράρχης, πάνω στον οποίο θεμελιώθηκε ο νεότερος δυτικός και ευρωπαϊκός πολιτισμός, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι η κραυγή του δεν συνοψίζει μόνο τη μακραίωνη απουσία του ομήρου από τον κόσμο της λατινόφωνης Δύσης, αλλά εξηγεί την επιστροφή και τη μετέπειτα μακραίωνη παρουσία του μέχρι τον 21ο αιώνα. Και αν η συγκίνηση του Πετράρχη συνιστά πολιτισμικό γεγονός κομβικής σημασίας, εφόσον ταυτίζει την απουσία και έμεσα την παρουσία του ομήρου αντίστοιχα με τον μεσαίωνα και την προετοιμαζόμενη αναγέννηση, ο Πετράρχης θα γνωρίσει τελικά τον Όμηρο, αλλά μόνο στη λατινική μετάφραση που ετοίμαζε για λογαριασμό του Βοκακίου ο Λεόντιος Πιλάτος. Αν λοιπόν αυτό, πώς θα μπορούσε να γνωρίσει κανείς ότι σε προημότερο χρόνο ο πιο διάσημος ομηρικός χαρακτήρας με την μορφή του δαντικού Οδυσσέα έχει ήδη προδιαγράψει τον ορίζοντα της δυτικής αναγέννησης, υπερβαίνοντας με τη δίψα του για γνώση όχι μόνο τον κόσμο του Μεσαίωνα, αλλά και τον κόσμο της Δρόμης. Στους στίχους 94-99 του 26ου της άσματος της κόλασης, ο Οδυσσέας αφηγείται στον Δάντη το τελευταίο του ταξίδι. Παράθεμα. Ούτε η γλύκα του παιδιού, ούτε η συμπόνια για τον πατέρα, ούτε ο κόζ, ούτε η αγάπη για την Πινελόπη δεν μπόρεσαν να συγκρατήσουν τον πόθο που είχα να γνωρίσω τον κόσμο. Αντιβενίρ del mondo esperto. Τις κακίες και τις αρετές των ανθρώπων. Del vizi umani e del valore. Σαν να διαβάζουμε τον τρίτο στόχο της Οδύσσειας. Πολλών ανθρώπων είδε άστια και νόο νέγνο, την οποία βέβαια ο Δάντης δεν γνώριζε. Αν και γέροι και κουρασμένοι, ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του θα συνεχίσουν το ταξίδι τους κατευθείαν από το νησί της Κίρκης, μπροστά στις στήλες του Ηρακλέους, τον έσχατο ανθρώπινο ορίζοντα, ανθρώπινο ταξιδιωτικό ορίζοντα, ο Οδυσσέας θα απευθύνει έκκληση στους συντρόφους του να συλλογιστούν την καταγωγή τους και να συνειδητοποιήσουν πως δεν γεννήθηκαν για να ζουν σαν τα κτίνη, αβίδαρ κομε μπρούτι, αλλά για να κυνηγούν την αξία και τη γνώση, perseguir virtute e conoscenza. Όλοι μαζί θα συνεχίσουν να συγκράτει το ταξίδι τους, ώσπου στο τέλος θα βρουν μπροστά τους ένα πανίψιλο βουνό. Μια δίνεια από αυτή την άγνωστη γη, Νόβα Τέρα, θα αρπάξει το καράβι τους και η θάλασσα θα το καταπιεί. Μάταια θα αναζητήσει κανείς τη ρωμαϊκή λογοτεχνία των κλασικών χρόνων, μια έκφραση της δίψας για γνώση που εκδηλώνουν οι δύο παραπάνω εκδοχές του Οδυσσέα, του ομηρικού και του δαντικού, και που θα επαναληφθεί η διαστόματος του Πετράρχη όταν εκφράζει τον βαθύ του πόθο να γνωρίσει τον Όμηρο. Ο δαντικός μεσαιωνικός Οδυσσέας θέτει στο επίκεντρο τον άνθρωπο, θέτοντας ως πρώτο μέλημά του τη γνώση που τον φέρνει φυσιολογικά σε σύγκρουση με τον Θεό και προκαλεί την τιμωρία του. Συνοψίζω. Το ερώτημα γιατί οι κλασικές σπουδές πάβει να έχει νόημα αν διαβάσουμε την ιστορία του ευρωπαϊκού πολιτισμού μέσα από τη λογοτεχνική πρόσληψη. Ανάλογα ισχύουν για την πρόσληψη στο πεδίο της τέχνης και υπό διαφορετικούς όρους στο πεδίο της φιλοσοφίας και των επιστημών. Αυτά τα πεδία και κυρίως τα δύο πρώτα συγκροτούν την ταυτότητά μας ως πολιτισμικών όντων αλλά και ως ατόμων. Επήγει λοιπόν να αναθεωρήσουμε τον τρόπο μελέτης και διδασκαλίας της κλασικής γραμματείας, θέτοντας στο επίκεντρο το αντικείμενο της πρόσληψης και ξεκινώντας από την ανάγνωση της ιστορίας της αρχαιοελληνικής και της ρωμαϊκής λογοτεχνίας ως ιστορίας πρόσληψης. Δεν είμαι όμως αισιόδοξος ότι κάτι τέτοιο θα συμβεί τουλάχιστον στο ορατό μέλλον. Αντίθετα, εναποθέτω τις ελπίδες μου ή μάλλον κατέθεσα ήδη τη βεβαιότητά μου ότι τα ερεθίσματα για τη γνωριμία με την κλασική αρχαιότητα θα τα δίνουν πλέον οι δημιουργοί, συνεχίζοντας τη μακραίωνη ιστορία της λογοτεχνικής πρόσληψης που ξεκινά από τα ομηρικά έπη. Είναι μια αλυσίδα που δύσκολα θα σπάσει, γιατί η προσωπική έμπνευση, σε αντίθεση με τους θεσμούς της εκπαίδευσης, δεν ελέγχεται παρά μόνο δια του ολοκληρωτισμού. Γιατί τα κινήματα και οι αλλαγές που αντιμάχονται ή παρακάμπτουν τα κλασικά πρότυπα μπορεί να υπερτερούν περιστασιακά, αλλά τα τελευταία έχουν την ικανότητα να επιβιώνουν και να αναγεννώνται μετασχηματισμένα. Γιατί οι δημιουργοί, ακόμα και όταν δεν έχουν πρωτογενή ερεθίσματα ως αναγνώστες παλαιότερης λογοτεχνίας, θα συνεχίζουν να ανάγονται στα κλασικά πρότυπα μέσα από δευτερογενείς εκδοχές ή παράγωγά τους. Γιατί είναι οι μόνοι που αποδεικνύουν στην πράξη ότι τα κλασικά πρότυπα αποτελούν κτήμα ΕΣΑΗ. Γιατί οι πιο αξιόλογοι από αυτούς μπορούν να το κάνουν μεταπλάθοντάς τα με τρόπο ελκυστικό για τον αναγνώστη και συνεπώς παραγωγικό, που προσεγγίζει δηλαδή ένα ευρύτερο κοινό με τρόπο ευχάριστο, ενδιαφέροντα και πιστικό ως προς το ερώτημα της σημερινής εκδήλωσης. Αυτό ακριβώς που είναι ο στόχος όλων μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, ακριβώς 25 λεπτά.
Ακριβώς, ακριβέστατος στην εκτίμηση του χρόνου, κύριε Πασχάλη. Εγώ οφείλω να σας ευχαριστήσω γιατί εύστοχα, εύγλωτα και επιτρέψτε μου να πω και συγκινητικά καταδείξατε την ακτινοβολοεμβελή σαγήνη των κλασικών γραμμάτων, των κλασικών σπουδών. Ευχαριστούμε θερμότατα για αυτή την εξαιρετική πραγματικά παρουσίαση και ο λόγος τώρα στην Αλεξάνδρα για την παρουσίαση του τελευταίου ομιλητή, του Δημήτρη Κανελάκη. Ωραία. Ο κύριος Δημήτρης Κανελάκης σπούδασε φιλολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε τις σπουδές του στην Οξφόρδη, όπου εκπώνησε τη διατριβή του στον Αριστοφάνη ως μέλος του Queen's College και ως υπότροφος των ιδρυμάτων Ωνάση, Λεβέντη και Βουδούρη. Η διατριβή του εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο De Gruyter στη σειρά Trends in Classics, Supplementary Volumes. Τον ίδιο εκδοτικό οίκο και στην ίδια σειρά επιμελήθηκε δύο συλλογικούς τόμους, έναν για την κωμωδία και έναν για την παθολογία του έρωτα. Ο κύριος Κανελάκης είναι συμβασιούχος διδάσκων στο Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ προηγουμένως έχει διδάξει και στην Οξφόρδη. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συγκαταλέγονται εκτός από το δράμα, η λυρική ποίηση, η νεοελληνική πρόσληψη της αρχαιότητας και η θεωρία της λογοτεχνίας. Αυτή την περίοδο ετοιμάζει μια ερμηνευτική έκδοση του Μίμνερ μου. Κύριε Κανελάκη, έχετε το λόγο. Μ' ακούτε? Ακούγομαι? Ναι, έχω ανοίξει. Ναι. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλεξάνδρα και Ανδρέα, και για την πρόσκληση και για την προσφώνηση. Είναι μεγάλη μου τιμή να μοιράζομαι αυτό το διαδικτυακό πόντιο με εξαίρετους συναδέλφους. Να συγχαρώ βέβαια όλη την ομάδα του ΚΕΛΓ για τη διοργάνωση της λογοδημίας, αλλά και όλες τις πρωτοβουλίες που των τελευταίων χρόνων που έχουν φέρει το κέντρο σε τροχιά εξωστρέφειας. Σε αντίθεση με τους προηγούμενους συναδέλφους που έχουν, όπως επισήμανε και ο Ανδρέας, τοποθετηθεί δημοσίως γύρω από το ευρύτερο ζήτημα περί κλασικών σπουδών, εγώ επειδή δεν έχω τοποθετηθεί, έτσι θα παραμείνω σε ένα πιο γενικό πλαίσιο από ότι η εκλεκτή συνάδελφη. Στην αποψινή μου τοποθέτηση, λοιπόν, έκρημνα σκόπιμο να μην επαναλάβω τις προφανείς, μάλλον, απαντήσεις στο ερώτημα γιατί κλασικές σπουδές, περί ανθρωπισμού, ευρωπαϊκών αξιών, κριτικής σκέψης, ιστορικής συνείδησης κλπ. Ακριβώς επειδή μιλώ στο πλαίσιο της λογοδημίας, θεώρησα καταλληλότερο να ασχοληθώ με κάποια μεταερωτήματα, αν θέλετε, συγκεκριμένα με την ίδια τη φύση του ερωτήματος γιατί κλασικές σπουδές και πώς αυτό προέκυψε. Τα βασικά τα είπε και ο κύριος Έντουαρντ, απλά θα ήθελα λίγο να το αναλύσω, γιατί βλέπω έχουμε και αρκετούς φοιτητές και χαίρομαι γι' αυτό στο ακροατήριο. Με την ποιότητα του δημοσίου λόγου γύρω από το ερώτημα αυτό, αλλά και με ένα κέρυας σημασίας συνεπαγόμενο ερώτημα, το οποίο θα πω παρακάτω. Ο τίτλος ομπρέλα της απόψινής μας τηλεσυνάντησης, το ερώτημα γιατί κλασικές σπουδές, είναι κάπως παράδοξο. Και είναι παράδοξο διότι εάν κάτι είναι κλασικό, τότε γιατί πρέπει να αναρωτιόμαστε, να διαρωτόμαστε εάν και γιατί πρέπει να υπάρχει. Κι όμως τα τελευταία έτη και δει το τελευταίο, το περασμένο έτος, το ερώτημα αυτό απασχόλησε έντονα το δημόσιο λόγο σε Ελλάδα και εξωτερικό, με διαφορετικές βέβαια αφορμές σε κάθε περίπτωση. Ενίοτε δε οι αιτίες αυτές μοιάζουν αντίθετες, αντιφατικές. Δηλαδή αφενός η περιορισμένη προσβασιμότητα στις κλασικές σπουδές στον αγγλοσαξονικό κόσμο, όσο και στο άλλο άκρο η υπερπληθώρα φιλολόγων στην ελληνική αγορά εργασίας, έχουν οδηγήσει εξίσου στην αμφισβήτηση των σπουδών μας, των κλασικών σπουδών. Όμως η ένθεν κακήθεν αμφισβήτηση δεν αφορά αυτή καθ' αυτή την κλασικότητα του αρχαιοελληνικού και ρωμαϊκού πολιτισμού, την αναγνώριση δηλαδή της διαχρονικής του επίδρασης, αλλά την πρακτική χρησιμότητα και την ιδεολογική σκοπιμότητα των κλασικών σπουδών στο σύγχρονο κόσμο. Πώς ήρθε λοιπόν στο προσκήνιο ή μάλλον πώς
αναζωπηρώθηκε αυτή η συζήτηση. Πρώτα-πρώτα από την είδηση στην Wall Street Journal το Δεκέμβριο του 2020, ότι ένα σχολείο, το Lawrence Public Schools της Μασαχουσέτης, αποφάσισε την αφαίρεση της Οδύσσειας και άλλων κλασικών έργων, με την ευρία έννοια κλασικών, από τη διδακτέα ύλη. Αιτιολογία ότι τα κείμενα αυτά τάχα προωθούν σεξιστικές, ρατσιστικές, σεξιστικές, αντισημιτικές ιδέες και ρητορική μίσους. Η κίνηση αυτή είναι μέρος ενός ευρύτερου κινήματος που φέρει το σύνθημα hashtag disrupt texts στο Twitter. Λίγους μήνες αργότερα, το Φεβρουάριο του 2021, ένα ασυνήθιστα μακροσκελές άρθρο του New York Times παρουσίασε στο ευρύ κοινό, με επενετικό ύφος, τις γνωστές θέσεις του καθηγητή ρωμαϊκής ιστορίας του Princeton, Dan Patigia Peralta, ο οποίος ευαγγελίζεται εδώ και κάποια χρόνια την κατάργηση των κλασικών σπουδών, επειδή τις θεωρεί θεμέλιο λίθο της λευκής ανωτερότητας και της απεικιοκρατίας. Ο ίδιος βέβαια δεν κρύβει πως τον ενδιαφέρει περισσότερο ο ακτιβισμός και η πολιτική παρά η έρευνα και η διδασκαλία. Το Princeton ήδη εφάρμοσε εν μέρη τις θέσεις του Peralta, καταργώντας τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των γλωσσικών μαθημάτων αρχαίας ελληνικής και λατινικής, όχι τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των μαθημάτων αυτών για την εισαγωγή των φοιτητών στο τμήμα, αλλά για την αποφύτισή τους. Ας φανταστούμε έναν χημικό που αποφυτεί χωρίς να γνωρίζει τον περιοδικό πίνακα ή έναν μαθηματικό που αποφυτεί χωρίς να γνωρίζει την προπαίδεια. Έτσι, για τέτοιου είδους μεταρρύθμιση μιλάμε. Η μέγιστη ειρωνία όμως είναι πως αυτή η ιδεολογικοποιημένη επίθεση κατά των κλασικών σπουδών συνέπεσε χρονικά με το κλείσιμο του τμήματος κλασικών σπουδών στο Howard University τον Απρίλιο του 2021. Γνωστό και ως Black Harvard της Washington, το Howard ήταν το μοναδικό πανεπιστήμιο παραδοσιακά για έγχρωμους φοιτητές που προσέφερε κλασικές σπουδές και μάλιστα το τμήμα αυτό υπήρχε ήδη από την ίδρυση του Πανεπιστημίου το 1867. Αναρωτιέμαι άρα γιατί θα είχε να σχολιάσει ο καθηγητής Peralta για τη συγκεκριμένη περίπτωση κατάργησης των κλασικών. Βέβαια, η απόφαση να κλείσει το συγκεκριμένο τμήμα δεν ήταν. Ήταν καθαρά λογιστικού χαρακτήρα, όπως κοινικά ομολόγησε η διοίκηση του Πανεπιστημίου. Όμως βλέπουμε πως η ιδεολογικοποιημένη με όρους πολιτικής ορθότητας επίθεση κατά των κλασικών σπουδών, και στο ότι τα κίνητρα είναι ευγενή, γίνεται, για να το πω έτσι λαϊκά, βούτυρο στο ψωμί των τεχνοκρατών που οραματίζονται πανεπιστήμια μόνο με STEM και με MBA. Φυσικά, αυτές οι ειδήσεις δεν άφησαν να συγκινηθεί την ελληνική δημοσιογραφία με πληθώρα κινδυνολογικών άρθρων στις συντηρητικές κυρίως εφημερίδες, αλλά και νυφάλιες τοποθετήσεις από έγκριτους συναδέλφους. Στην περίπτωση της Ελλάδας, τη συζήτηση προώθησαν και εσωτερικές εξελίξεις. Βέβαια, και εδώ δεν έλειψε από τις δημόσιες τοποθετήσεις ο φανατισμός, ενώ οι λελογισμένες φωνές, ως συνήθως, πέρασαν στα ψηλά της δημοσιογραφίας. Πρώτη εγχώρια εξέλιξη, η αντικατάσταση των λατινικών από την κοινωνιολογία ως εξεταζόμενου μαθήματος στις πανελλαδικές εξετάσεις από το 2019, και η αντιστροφή αυτής της απόφασης που έχει δρομολογηθεί για το 2022. Το γνωστό ράβι ξύλωνε των ελληνικών κυβερνήσεων, χωρίς να υπενήσουμε ότι το αρχικό ξύλωμα των λατινικών ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Ο δημόσιος διάλογος έλαβε ιδεολογικές και κομματικές διαστάσεις. Ενδεικτική, μάλλον φεδρή δήλωση βουλευτού ότι η κοινωνιολογία είναι ένα μάθημα που κάνει τα παιδιά αριστερά. Στις σοβαρές τοποθετήσεις, το κατά πόσο βέβαια θα εισακουστεί, θα το δούμε στα νέα βιβλία, λογαριάζω αυτή του κύριου Παπαγγελή, μια τοποθέτηση που μας έκανε τέτοια εποχή ακριβώς πέρσι στη λογοδημία, ότι δηλαδή χρειαζόμαστε έτσι βιβλία πιο σεξι, κείμενα δηλαδή που δεν αφορούν μόνο πολέμους και στρατοκρατικά έτσι, θέματα, αλλά και τον έρωτα, τη φιλία, το χιούμορ, προκειμένου να είναι πιο δελεαστικά για τους μαθητές. Δεύτερη εγχώρια εξέλιξη, η κλιμακούμενη χρόνο με το χρόνο πτώση των βάσεων εισαγωγής στα φιλολογικά τμήματα, οι οποίες με τη θέσπιση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής πέρσι έφτασαν σε αποκαρδιωτικά βάθη. 12.800 στην καλύτερη περίπτωση αυτή της Αθήνας,
8.500 μόρια στη χειρότερη ευθυντήριση Κομοτηνής. Ευτυχώς το ζήτημα δεν έτυχε κομματικής εκμετάλλευσης, αλλά δυστυχώς δεν έλαβε πολιτικής συζήτηση. Δεν έτυχε πολιτικής συζήτησης. Σαν να μην απασχολεί την πολιτεία τι φιλολόγους παράγει. Η συζήτηση εξαντλήθηκε σε μερικά άρθρα συναδέλφων εδώ και εκεί, οι οποίοι δηλώνουν την εύλογη, σωστά, πικρία τους και αγωνία τους και κατανομάζουν τις προφανείς αιτίες για την κατάδια αυτή. Τρίτη εγχώρια εξέλιξη, η εκπόνηση νέων προγραμμάτων σπουδών για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα οποία μάλιστα δόθηκαν στην δημοσιότητα προεβδομάδων, και η επικείμενη συγγραφή νέων σχολικών βιβλίων. Αν και αυτή είναι η πλέον σημαντική εξέλιξη αφού αφορά τον πυρήνα του εκπαιδευτικού έργου και παρότι έχει δρομολογηθεί ήδη από το 2019, έχει απασχολήσει τη δημοσιότητα ελάχιστα σε ό,τι αφορά το παιδαγωγικό σκέλος. Οι δε κομματικές ιερχές έχουν ήδη σημάνει. Όποιος θέλει ένα PDF με hyperlinks για την διαδικτυακή ειδησιογραφία, όποιος θέλει. Αν ενδιαφέρεστε για την άποψή μου σε ό,τι αφορά τα νέα προγράμματα των αρχαίων ελληνικών και των λατινικών, θεωρώ πως στα μένα λατινικά θα μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε ένα καλύτερο, ένα σύγχρονο πρόγραμμα, έτσι που θα λύσει πολλά τα προβλήματα του φθαρμένου πλέον ισχύοντος σχολικού βιβλίου. Στα δε αρχεία έχουμε ορισμένες θετικότατες καινοτομίες, αλλά και ένα αρκετά συντηρητικό προσανατολισμό σε ό,τι αφορά τα επιλεγμένα κείμενα. Παιδαγωγικά συντηρητικό, δεν μιλώ με πολιτικούς όρους. Τέλος, κάτι που δεν αποτελεί είδηση, αλλά μάλλον διαρκή πραγματικότητα, το ότι ζούμε σε έναν απόλυτα τεχνοκρατικό και χρησιμοθυρικό κόσμο και ειδικότερα σε μια χώρα όπου η ανεργία των νέων μαστίζει. Με τέτοιες συνθήκες, όταν δηλαδή οι πλέον ρεαλιστικές επιλογές του νέου αποφύτου φιλολογίας στην αγορά εργασίας είναι η δουλειά του σερβιτόρου ή εάν διακάως επιθυμεί να μείνει στο αντικείμενο, τα ιδιαίτερα μαθήματα για 5 ευρώ την ώρα, η μόνη της διέξοδος μοιάζει το να μεταπηδήσει στα οικονομικά, την πληροφορική, το management, συνήθως με ακριβοπληρωμένα ταχύρυθμα σεμινάρια. Παραδόξως όμως, αυτοί οι παράγοντες της οικονομικής κρίσης και της ανεργίας έχουν υποτιμηθεί αρκετά, θα έλεγα, στις δημόσιες τοποθετήσεις ακόμα και συναδέλφων. Μάλιστα, σε πρόσφατο άρθρο ομότιμης καθηγήτριας στην Καθημερινή, διάβασα εισαγωγικά για τις ευίωνες επαγγελματικές προοπτικές των φιλολόγων. Η βιωμένη εμπειρία μιλάει για το αντίθετο. Εξυπακούεται βέβαια πως η κρίση αυτή βαραίνει τις ανθρωπιστικές σπουδές εν συνόλου, όχι μόνο τις αρχαιογνωστικές, αλλά κάποιες εξ αυτών φαίνεται να προσεγγίζουν με μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα και προθυμία από ότι η φιλολογία τους τομείς αιχμής. Βλέπε για παράδειγμα ψυχολογία της αγοράς, παιδαγωγική, τις με νέες τεχνολογίες, βιοηθική που είναι και της επικαιρότητας. Εάν στις κλασικές σπουδές το πιο τεχνολογικά προωθημένο πεδίο που έχουμε να επιδείξουμε είναι ακόμα η ψηφιοποίηση χειρογράφων και η 3D απεικόνηση αρχαιολογικών μνημείων, νομίζω έχουμε αρκετό δρόμο ακόμα να διανύσουμε μέχρι να μπορούμε να διαφημίζουμε την τεχνοελκυστικότητα του αντικειμένου μας. Συμφωνώ βέβαια με τον Ανδρέα ότι δεν πρέπει να πέσουμε σε αυτή την παγίδα, έτσι, να κουβαλάμε μια σημαία η οποία δεν ταιριάζει εκφύσεως στο αντικείμενό μας. Πάντως να πω ότι όντως γίνονται τέτοια βήματα από πολύ άξιους συναδέλφους. Και περνώ στο δεύτερο σκέλος της ομιλίας μου. Στη σχετική ειδησιογραφία, δημοσιογραφία μάλλον, όπως αδρώς την περιέγραψα, παρατηρώ πως η δημόσια συζήτηση στην Ελλάδα για την υπεράσπιση των κλασικών σπουδών εξαντλείται σε θεωρητικές, κοινότοπες ως επιτοπλίστων διατυπώσεις, ενώ σπάνια γύρεται ένας σοβαρός προβληματισμός για το ίδιο το περιεχόμενο, τη θεσμική οργάνωση και τη μεθοδολογία των σπουδών αυτών. Και όταν αυτό γίνεται, οπωσδήποτε δεν γίνεται με όρους, δεν γίνεται με συντονισμένες παρεμβάσεις, τουλάχιστον όσο συντονισμένη ήταν η αποδόμηση των θέσεων του κύριου Περάλτα. Και έρχομαι στον πυρήνα της τοποθέτησής μου,
στο συνεπαγόμενο ερώτημα που προανήγει. Θεωρώ πως η απάντηση στο ερώτημα γιατί κλασικές σπουδές, από όσους ενδιαφερόμαστε για την προαγωγή τους, προϋποθέτει μια όρημη και με αυτοκριτική διάθεση δημόσια συζήτηση γύρω από το ερώτημα γιατί κλασικές σπουδές, δηλαδή γιατί είδους ή γιατί ποιότητας κλασικές σπουδές. Να δώσω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Με αφορμή την οικονομική κρίση και την ανεργία που ανέφερα, χαρακτηριστικά ο ΑΣΕΠ είχε 13 χρόνια εκείνη, έτσι, αν τα μαθηματικά μου σωστά, από το 2018 και φέτος ο τελευταίος. Θα περίμενα λοιπόν σε αυτή τη συνθήκη να έχει ανοίξει μια σοβαρή συζήτηση γύρω από τη διάρθρωση των φιλολογικών τμήματων. Στην Ελλάδα ως γνωστόν δεν έχουμε κλασικές σπουδές παρεχόμενες από ομώνυμα συμπαγώς αρχαιογνωστικά τμήματα, αλλά έχουμε το διαμοιρασμό των επιμέρους αντικειμένων σε φιλολογικά, ιστορικο-αρχαιολογικά, φιλοσοφικά κλπ. Τμήματα, τα οποία θεραπεύουν παράλληλα και τη μεσαιωνική και τη νεότερη ελληνική ευρωπαϊκή παράδοση της αντίστοιχης επιστήμης. Συν αυτής υπολογίστε και μαθήματα παιδαγωγικής, ψυχολογίας, λαογραφίας κλπ. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Πως ο φοιτητής της κλασικής φιλολογίας στο ΕΚΠΑ, για παράδειγμα, όπου έχω την εμπειρία και μπορώ να μιλήσω, διδάσκεται μόνο 2 μαθήματα αρχαίας ιστορίας, πολύ λιγότερα από τα βυζαντινά ή τα παιδαγωγικά που υποχρεούται να παρακολουθήσει για τη λήψη πτυχίου. Να μην μιλήσω για τον απόφοιτο του διασπασμένου πλέον φοιτητή, ο οποίος διδάσκεται μόλις, κρατηθείτε, 1 μάθημα λατινικών και παρόλα αυτά κρίνεται επαρκής να τα διδάξει στο σχολείο. Δεν ισχυρίζομαι πως αυτό το ελληνικό μοντέλο είναι εγγενώς κακό, ενώ το αγγλοσαξονικό μοντέλο με τα κλασικά τμήματα είναι το σωστό, διότι και εκείνο έχει έτσι, με τη σειρά του απώλειες. Έτσι. Για παράδειγμα, η θεωρία της λογοτεχνίας ή η γλωσσολογία δεν θεραπεύονται όσο επαρκώς θεραπεύονται στο δικό μας μοντέλο. Αυτό που λέω είναι ότι επειδή η αγορά εργασίας έχει ακυρώσει στην πράξη εδώ και τουλάχιστον μια δεκαετία την έννοια της καθηγητικής σχολής, θα μπορούσαμε πειραματικά, έτσι, από τον μάλλον πλεονάζοντα αριθμό φιλολογικών, ιστορικών, αρχαιολογικών και φιλοσοφικών τμήματων που διαθέτει η χώρα, να αναδιαρθρώσουμε 1 ή 2, ώστε να δοκιμάσουμε παράλληλα και αυτό το μοντέλο, όπου οι αρχαιογνωστικές επιστήμες θα θεραπεύονται συσπηρωμένα, με προφανές κέρδος για την έρευνα. Το παράδειγμα αυτό το έφερα για να πω πως αυτό που μας λείπει δεν είναι μια θεωρητική τεκμηρίωση της χρησιμότητας των κλασικών σπουδών, αλλά μια έμπρακτη αναβάθμισή τους. Και αυτή με τη σειρά της θα διαφημίσει τον κλάδο μας στη νεολαία, την κοινωνία, την αγορά εργασίας. Αυτή η ευθύνη της αναβάθμισης βαραίνει εξίσου την πολιτεία όσο και τα ιδρύματα και τους κλασικιστές όσο μονάδες, όλους εμάς. Αλλά επειδή από την πολιτεία δυστυχώς δεν μπορούμε να περιμένουμε πάρα πολλά, την ευθύνη πρέπει να τη ρίξουμε πρωτίστως στις πλάτες μας. Η ίδια η λογοδημία του ΚΕΛ, για παράδειγμα, προτείνοντας τον δρόμο της εξωστρέφειας, παίρνει σαφή θέση στο ερώτημα γιατί κλασικές σπουδές, για εξωστρεφείς κλασικές σπουδές, απαντάει. Τέτοιου είδους συνεισφορές ενώ όπως χρειάζονται έμπρακτες και όχι η κινδυνολογία περί εξόντωσης των αρχείων. Η πλέον γόνιμη υπερασπιστική γραμμή για τις σπουδές μας, λοιπόν, είναι η υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών. Και αυτό δεν αφορά μόνο τη θεσμική διάρθρωση των σπουδών που μόλις έθιξα, αλλά και τη συμπεριφορά του καθενός και της καθεμιάς μας μέσα στο σχολικό, το ακαδημαϊκό, το ερευνητικό και εκδοτικό σύστημα. Το να χαριστώ λόγου χάρη σε ένα φοιτητή μου με τη δικαιολογία ότι χρωστάει το τελευταίο μάθημα, πότε να τον περάσω, ή το να σφυρίξω στους μαθητές μου τα θέματα ενός διαγωνίσματος, ή για να πάμε σε πιο σοβαρά ζητήματα, το να μειώσω το εκδοτικό μου έργο μόλις μονιμοποιηθώ, ή το να εκλέξω τον φίλο μου και όχι τον καλύτερο υποψήφιο, ή το να καταχραστώ την υπηρεσία του ευδόξου για εισοδηματικούς σκοπούς, όλα αυτά είναι πρακτικές που συμβαίνουν και φημίζουν τον κλάδο μας και όχι μόνο το δικό μας βέβαια. Σε επίπεδο συλλογικό και θεσμικό, το
το να διαμαρτύρομαι όταν το κράτος μου κόβει ώρες από τα διδακτικά αντικείμενα και μου υποχρηματοδοτεί το τμήμα, αλλά να μην διαμαρτύρομαι όταν ξεχυλώνει τον κλάδο π02 με παραφιλολογικές ειδικότητες ή όταν δίνονται με πλήρη αδιαφάνεια κονδύλια και χορηγίες, αυτά επίσης δεν δίνουν το καλύτερο μήνυμα στην κοινωνία. Εν ολίγης, ο μόνος δρόμος που μπορεί να διαφημίσει τις σπουδές μας είναι η υπευθυνότητα και η λογοδοσία, έννοια παρεμφερής με τη λογοδημία. Ούτε τα λαμπρά μυαλά μας λείπουν, και το αφιερώνω αυτό στους φοιτητές μου που μας παρακολουθούν, ούτε η πενιχρή υποστήριξη της πολιτείας μπορεί να είναι το διαρκές μας άλλοθο. Για να απαλύνω σε τόνο αυτή την κάπως αιχμηρή τοποθέτησή μου, θα αναφερθώ εντάχει, κλείνοντας την ομιλία μου, στους αριστοφανικούς βατράχους. Στην κωμωδία αυτή, ο Διόνυσος, ο θεός προστάτη του θεάτρου μεταξύ πολλών ιδιοτήτων που φέρει, καλείται να διαλέξει μεταξύ του νεκρού Εσχύλου και του νεκρού Ευρυπίδη ποιον από τους δύο να επαναφέρει στη ζωή, προκειμένου αυτός να νοθετεί τα σωστά στους Αθηναίους. Ο Διόνυσος, συμφωνούν οι μελετητές, στην πορεία του έργου οριμάζει από δημόσιος περίγελος που ξυλοφορτώνεται και τα κάνει πάνω του, εξελίσσεται προοδευτικά σε έναν υπεύθυνο και δίκαιο κριτή. Αρχικά μας λέει πως αγαπά τον Ευρυπίδη, πως διαβάζει τα δράματά του με ερωτική σχεδόν έξαψη. Ακόμα και προς το τέλος του διαγωνισμού μεταξύ των δύο τραγουδών μας επιβεβαιώνει πως τον Ευρυπίδη προτιμάει η ψυχή του. Κι όμως, έχοντας διεξαγάγει έναν απαιτητικό αγώνα, παραμερίζοντας τα πάθη της ψυχής του, διαλέγει εν τέλει τον Εσχύλο, γιατί αυτός πρέπει για την Αθήνα. Σύμφωνα πάντα με το σκεπτικό του Αριστοφάνη που δίνει τις παρούσεις να το συζητήσουμε. Επικαλούμε τη συγκεκριμένη κωμωδία, η οποία μάλιστα αποτελεί την πρώτη ίσως απόπειρα λογοτεχνικής κριτικής, επειδή πρώτον δεν αναλώνεται στην λίγο ή πολύ αυτονόητη συζήτηση γιατί κλασικού συγγραφείς, αλλά στη δύσκολη ερώτηση γιατί κλασικού συγγραφείς, και δεύτερον επειδή υπογραμμίζει τη θεσμική και προσωπική ευθύνη του Διονύσου για την έμπρακτη υπεράσπιση των κλασικών. Ας γίνουμε λοιπόν όλοι μικροί Διόνυση. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την εξαιρετική τοποθέτηση. Πρέπει να πω ότι δεν περίμενα τίποτα λιγότερο από τον Δημήτρη Κανελάκη. Περίμενα ακριβώς αυτή την εύστοχη, δεικτική και γι' αυτό πάρα πολύ χρήσιμη και επωφελή παρέμβαση στη σημερινή εκδήλωση. Και πρέπει να σας πω ότι όσο μιλούσε ο Δημήτρης, εγώ άκουγα πίσω από την τοποθέτησή του τις σκέψεις, τους προβληματισμούς, τις φωνές των συνομήλικών μου, των μικρότερων, των φοιτητών μου, άκουγα τους προβληματισμούς της νέας γενιάς. Και κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουμε δίχως πλάνες, δίχως να πετάμε στα σύννεφα, να συζητούμε σοβαρά για όλα αυτά τα θέματα που ανέφερε ο Δημήτρης. Και σε αυτό το σημείο έχει ολοκληρωθεί η παρουσίαση των τριών ανακοινώσεων και έχουμε χρόνο να συζητήσουμε. Οπότε σηκώνετε το χέρι σας, μας λέτε το όνομά σας, αν θέλετε να κάνετε κάποια τοποθέτηση, αν θέλετε να υποβάλλετε ένα ερώτημα. Επιτρέψτε μου να μεταφέρω και το κείμενο αυτό στα αγγλικά. We have now come to the end of this series of presentations. Let us discuss about the themes and the topics that have come out of today's session. So please raise your hand, tell us your name, ask the question or make the statement you want. Ορίστε, όποιος θέλει παρακαλώ. Αν μου επιτρέπετε να πω εγώ κάτι, αν μου ακούτε. Τον λόγο έχει ο κύριος Νάτσης, ναι παρακαλώ. Με συγχωρείτε, αλλά ήθελα να κάνω μια τοποθέτηση. Εγώ είμαι εκπαιδευτικός, εντάξει. Έχω το πτυχίο μου, το μεταπτυχιακό μου. Τώρα θέλω να κάνω τον τακτορικό, δεν έχει σημασία. Έχω εκδώσει πολλά βιβλία για το Λύκειο που αφορούν τα αρχαία. Τα αγαπάω τα αρχαία περισσότερο από οτιδήποτε. Δεν είναι δουλειά για μένα, είναι η ταυτότητά μου. Δεν με νοιάζουν τα λεφτά. Το αγαπάω πάρα πολύ, γι' αυτό και θέλω να συνεχίσω τις σπουδές για κανέναν λόγο. Για παρακαλώ. Μ' ακούτε? Ναι, σας ακούω. Ήθελα να σας πω ένα περιστατικό σήμερα το πρωί. Ήμουνα σε έναν εκδοτικό οίκο και είχα να πάει να πάρω κάποια βιβλία μου που να έχουν ζητήσει. Διδακτική αρχαίων και κάποια κριτήρια στο φάκελο υλικού, δεν έχει σημασία. Και ήταν ένας κύριος από ένα λύκειο και ο εκδότης. Και είχαν μια συζήτηση για τα λατινικά και την κοινωνιολογία.
τη θέση μου δεν χρειάζεται να την πω, ότι καταλαβαίνετε. Να επιμένουν και δύο ότι για ποιο λόγο να υπάρχουν τα λατινικά, ότι στην αναγέννηση καλά ήτανε, τώρα ποιος ο λόγος να υπάρχουνε. Η κοινωνιολογία είναι πολύ πιο χρήσιμη για τα παιδιά. Εγώ, καταλαβαίνετε, είχα βγει λίγο από τα ρούχα μου. Προσπαθούσα να τεκμηριώσω την άποψή μου ότι δεν είναι έτσι. Και τους είπα κάτι πολύ απλό. Το κλασικό δεν ονομάζεται τυχαία κλασικό. Είναι κλασικό γιατί πάντα θα είναι επίκαιρο. Αλλά δεν νομίζω ότι με άκουσανε. Το δεύτερο που έχω να πω, με αφορμή τον κύριο Δημήτρη τον Κανελάκη, και αυτό που είπε, είναι δεν ξέρετε πραγματικά ότι εγώ μπορεί να είμαι 42 χρονών, να είμαι κάθε βράδυ εδώ και να διαβάζω γιατί μου αρέσει, όχι κάθε βράδυ, τα περισσότερα, να γράφω και να πρέπει να ανταγωνίζομαι τον κάθε ακατάρτιστο. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Είναι δύσκολο. Να φτάνουμε στο σημείο, έχουν γίνει τα αρχαία και τα λατινικά, να παίζουμε πάνω τι νόημα βγάζουν και ποια είναι η χρησιμότητά τους και γιατί να ασχοληθούμε με τη γλώσσα και γιατί να ασχοληθούμε με το συντακτικό και γιατί να ασχοληθούμε με τη γραφή. Ποιο το νόημα. Ας τους το δώσουμε έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Μα δεν μπορεί να είναι έτσι. Εγώ είχα την τιμή να μεγαλώσω σπίτι του Καρατσόλη, να έχω σχέση με τον κύριο Γεωργατζόγλου. Τα είδα κάπως διαφορετικά και συνεχίζω. Και θα συνεχίζω όσο μπορώ. Απλώς εγώ όμως ο ρόλος μου είναι μικρός. Ο δικός σας είναι πιο μεγάλος. Δεν είναι θέμα, όπως είπατε κύριε Κανελάκη, αν θα πάρουμε κλασικές σπουδές κονδύλια από το κράτος. Είναι θέμα να αξιοποιηθούν σωστά. Σωστά. Έκανε η People Cert που το προώθησε και το Υπουργείο να δίνει πιστοποιήσεις αρχείων ελληνικών. Ήμουν ο πρώτος που πήγα και έγινα εκπρόσωπος ως κέντρο, ως φιλολογικό σχολείο. Σας πληροφορώ ότι πέσανε πάνω να με δίνουν μερικοί. Και μάλιστα φιλόλογοι. Όχι όλοι. Κάποιοι. Για ποιο λόγο. Δεν ήταν κάτι που ούτε αντικαθιστά το πτυχίο ούτε τίποτα. Προωθεί ακόμα περισσότερο τα αρχαία ελληνικά. Για ποιο λόγο να είμαστε τόσο κάθετοι. Και όπως μου είπε ο κύριος Σεραφείμ προχτές, δηλαδή δεν έχω ακούσει κάτι πιο εύστοχο στη ζωή μου, έχουν ιδεολογικοποιηθεί οι κλασικές σπουδές. Για ποιο λόγο. Δεν έχουν καμία σχέση. Είναι γλώσσα. Είναι κλασικές σπουδές. Δεν ξέρω πώς θα το χαρακτηρίσω. Με συγχωρείτε για τον χρόνο. Αυτά ήθελα να σας πω. Εμείς ευχαριστούμε για την τοποθέτησή σας, κύριε Νάτση. Είναι σημαντικό να ακούμε τους μαχόμενους εκπαιδευτικούς. Το λόγο έχει ζητήσει τώρα κατά σειρά, βλέπω κάποια εικονίδια. Πρώτος ο κύριος Σταμουλάκης. Και εγώ θα ήθελα. Δεν ξέρω να σηκώσω το χέρι μου, μ' ακούτε? Θα είστε η αμέσως επόμενη, κυρία Συνοδεινού. Όχι, με τη σειρά μου, αλλά δεν ξέρω να σηκώσει το χέρι μου. Θα μάθω την επόμενη φορά. Καλησπέρα σας, Σταμουλάκης Γιάννης. Θα ήθελα κατά πρώτον να συγχαρώ και τους τρεις ομιλητές για τις εξαίρετες εισηγήσεις τους. Αριστείδη, δεν ήξερα πώς θα βάλω την τηλεόραση τον αποέχασε. Παρακαλώ. Πήραμε ένα αισιόδοξο μήνυμα από τον κύριο Πασχάλη. Μας είπε ότι οι κλασικές σπουδές είναι κτήμα ΕΣΑΗ και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Και όσο μιλούσε, σκεφτόμουν τους στίχους του Παλαμά. Δεν χάνομαι στα τάρταρα, μονάχα ξαποσταίνω. Στη ζωή ξαναφαίνομαι και λαούς ανασταίνω. Όμως πιστεύω ότι τα πράγματα σήμερα δεν είναι και τόσο καλά. Δεν πάνε και τόσο καλά. Μας μίλησε ο κύριος Κανελάκης για την αμφισβήτηση των κλασικών σπουδών και στο εξωτερικό και στο εσωτερικό. Θα σταθώ σε κάποια πράγματα τα οποία με ενόχλησαν στα χρόνια τέλος πάντων της θητείας μου στη μέση εκπαίδευση. Είχαμε 12 κλασικά λύκεια σε όλη την Ελλάδα με υψηλές επιδόσεις που τροφοδοτούσαν με καλό φοιτητικό δυναμικό τις φιλοσοφικές μας σχολές. Καταργήθηκαν με τη μεταρρύθμιση του 98-99. Κανείς απολύτως δεν αντέδρασε, ούτε καν οι φιλοσοφικές σχολές που είχαν συμφέρον να αντιδράσουν. Καταργήσαμε επίσης
το 2012 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, που πάντα στήριζε, το τονίζω αυτό, πάντα στήριζε τα κλασικά γράμματα, είτε με τα προγράμματα σπουδών, είτε με τις εκδόσεις βιβλίων. Να αναφέρω μόνο έτσι, για παράδειγμα, την τρίτομη ανθολογία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας, και άλλα βιβλία δεν χρειάζεται να τα αναφέρω τώρα. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο επίσης αναλάμβανε ένα σπουδαίο επιμορφωτικό έργο, οι σύμβουλοι και οι πάρεδροι, στο πλαίσιο θεσμικών δραστηριοτήτων ή και στο πλαίσιο άτυπων τοπικών δραστηριοτήτων και σε συνεργασία με διάφορους συνδέσμους φιλολόγων και με τους σχολικούς συμβούλους. Αυτό λοιπόν το όργανο το κατήργησε η κυρία Διαμαντοπούλου και κανείς, μα κανείς δεν αντέδρασε. Απολύτως κανείς. Έφτιαξε, λέει η κυρία Διαμαντοπούλου, το ΙΕΠ. Ας μην μιλήσουμε καλύτερα για το ΙΕΠ. Αλλά εκτός αυτού, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ήταν το ανάγχωμα στις αυθαίρετες αποφάσεις του κάθε υπουργού. Ακούσαμε για το ΡΑΒΕ Ξύλωνα. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο συμβουλευτικό ρόλο είχε, αλλά δεν μπορούσε να το αγνοήσει εύκολα ο κάθε υπουργός. Μπορούσε, αλλά δεν ήταν κάτι εύκολο. Έτσι, όταν καταργήθηκε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και η εκπαίδευσή μας στηρίχτηκε στο ΙΕΠ, το οποίο στηρίζεται μόνο στο διοικητικό του συμβούλιο, το οποίο το ορίζει ο Υπουργός Παιδείας, μόνο ο Υπουργός Παιδείας, και οπωσδήποτε από εκεί και πέρα το διοικητικό συμβούλιο συμφωνεί με τον εκάστοτε υπουργό. Μόλις καταργήθηκε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τι είδαμε? Είδαμε τη μείωση των ωρών διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών. Είδαμε τον αποκλεισμό του επιταφείου για 2-3 χρόνια από την εκπαίδευση. Ρατσιστικό κείμενο, αντιφεμινιστικό κείμενο, προβάλλει τις υπερελιστικές πολιτικές του αθηναϊκού κράτους κτλ. Είδαμε την κατάργηση των λατινικών επίσης. Γιατί όλα αυτά? Διότι το ΙΕΠ διοικείται από διοικητικό συμβούλιο της απόλυτης επιλογής του κάθε υπουργού. Αυτό δεν συνέβαινε στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Ένα άλλο θέμα. Οι φιλόλογοι στη μέση εκπαίδευση, που στηρίζουν σε μεγάλο βαθμό το σχολείο και τα κλασικά γράμματα και σηκώνουν στις πλάτες τους την προσπάθεια προώθησης των κλασικών γραμμάτων, είναι απογοητευμένοι σήμερα. Απαξιωμένοι, ανυπόληπτοι, οικονομικά αστήρικτοι όσοι θέλουν κάτι να προσφέρουν, ούτε ένα βιβλίο δεν μπορούν να αγοράσουν οι άνθρωποι. Μου έρχεται στο μυαλό μια διαφήμιση που πριν αρκετά χρόνια έλεγε: θα γίνω κομμότρια, τι φιλόλογος θα πάω να γίνω? Επίσης, οι φιλοσοφικές μας σχολές έχασαν την παλιά τους έγκλη και έχουν ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης και οι ίδιες οι φιλοσοφικές σχολές. Για την πολιτική ορθότητα μας μίλησε ο κύριος Κανελάκης, το Princeton μπροστάρης στη γραμμή αυτή, δεν χρειάζεται να πω τίποτε περισσότερο. Η πολιτική ορθότητα κανοναρχεί σήμερα και επιβάλλει λογικές, τακτικές, αντιδράσεις κτλ. Το είδαμε και στη σημερινή εκπαίδευση. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, οι μαθητές και οι μαθήτριες του, της περιφερειακού, περιφερειακής, διευθυντού, διευθύντριας, όλο τέτοια συζητάμε. Λες και τότε λέμε ο μαθητής, δεν εννοούμε και τη μαθήτρια μαζί. Τέλος πάντων. Τώρα, όσον αφορά το δεύτερο πυλώνα της προώθησης της κλασικής παιδείας, για τον οποίο μίλησε ο κύριος Πασχάλης, τη λογοτεχνία και την τέχνη. Η λογοτεχνία και η τέχνη απευθύνονται σε ένα απαιτητικό κοινό. Απαιτούν διανοητικό μόχθο που ο σημερινός άνθρωπος και κυρίως ο σημερινός νέος τον αποφεύγει. Γιατί προτιμά το εύπεπτο, το φθηνό, το επιφανειακό. Επιφανειακή σκέψη, επιφανειακή επικοινωνία, επιφανειακή ψυχαγωγία, χοντροκομμένο χιούμορ και ούτω καθεξής. Και ολοκληρώνεται, κύριε Σταμουλάκη, για τελειώνω, να τελειώνω, ναι, τελειώνω, για... ούτε μισό λεπτό δεν θέλω. Τοποθετήσεις. Το σχολείο μπορεί να κάνει πολλά πράγματα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά δυστυχώς η ίσον προσπάθεια καλά κρατεί πάρα πολλά χρόνια και έτσι περάσαμε στο λειτουργικό αναλφαβητισμό. Γλωσσικός, λογοτεχνικός, ιστορικός, αισθητικός, λογοτεχνικός αναλφαβητισμός. Το ερώτημα το οποίο θέλω να θέσω είναι το εξής.
πού μπορούμε σήμερα να στηρίξουμε την αισιοδοξία μας, πέρα από αυτά που είπε ο κύριος Πασχάλης, που μου άρεσαν και πραγματικά μας έδωσαν μια αισιόδοξη νότα, πού μπορούμε να στηρίξουμε σήμερα την αισιοδοξία μας για ένα ευίωνο μέλλον των κλασικών σπουδών. Αυτό είναι το ερώτημά μου και ευχαριστώ για την παρέμβαση. Ευχαριστούμε, κύριε Σταμουλάκη. Θα κρατήσουμε το ερώτημα, θα πάρουμε ακόμα δύο παρεμβάσεις και μετά, αν θέλουν και οι ομιλητές μας, να τοποθετηθούν στο ερώτημα. Θα απαντήσω, κύριε Σεραφείμ, σε αυτά που είπε ο κύριος Σταμουλάκης, γιατί με αφορούσε ανάμεσα. Ναι, ναι. Ελάτε κύριε Πασχάλη. Ελάτε τώρα. Υπάρχει κάποια παρεξήγηση. Εγώ για την εκπαίδευση δεν είπα ότι είμαι αισιόδοξος. Το ακριβώς αντίθετο είπα και το λέω και δημόσια εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και επειδή τέθηκε προηγουμένως και το θέμα της μέσης εκπαίδευσης, έχω διατυπώσει στις επανειλημμένες δημοσίες. Αισιόδοξος για το κτήμα ΕΣΑΗ. Εκεί επέμενα, όχι για την εκπαίδευση. Το κτήμα ΕΣΑΗ όμως μέσα από την πρόσληψη των κειμένων αυτών που διαμόρφωσαν τον πολιτισμό και τη λογοτεχνία στην οποία ζούμε αυτή τη στιγμή. Αλλά ειδικά για την εκπαίδευση τη μέση δεν είμαι καθόλου αισιόδοξος, διότι όπως έχω πει, έχω γράψει επανειλημμένα, προφανώς ο κ. Κανελάκης δεν διαβάζει τα δημοσιεύματά μου στα νέα, ότι εάν οι καθηγητές, οι φιλόλογοι δεν επανεκπαιδευτούν από την αρχή, έχω κάνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, δεν πρόκειται να πετύχει καμία μεταρρύθμιση στον αιώνα των άπαντα. Και δεν μιλάω για τους 5-6 φιλολόγους οι οποίοι έχουν μεταπτυχιακούς τίτλους, σπουδές, ενδιαφέροντα κτλ. Αυτοί πάντα θα υπάρχουν. Μιλάω για τη μεγάλη μάζα, έτσι, η οποία αν περνούσε από ένα σωστό, μια σωστή αξιολόγηση, έτσι, θα αποτύχανε. Σαρωτικά. Το δεύτερο σημείο που έχω να πω, εγώ στήριξα την αισιοδοξία μου. Έτσι, γιατί πραγματικά στεναχωριέμαι, πρέπει να γίνεται συζήτηση επί της ουσίας, στο γεγονός ότι τη λογοτεχνία. Δεν είναι αλήθεια ότι τη λογοτεχνία τη διαβάζουν μόνο οι ελάχιστοι. Εγώ μίλησα για το μυθιστόρημα συγκεκριμένα. Έτσι, μίλησα για σύγχρονα μυθιστορήματα. Ανέφερα τίτλους αγγλικών μυθιστορημάτων, αυτά ήταν πιο κοντά, αλλά είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά, τα οποία καταπιάνονται με ομηρικά θέματα. Αυτά δεν τα διαβάζει μόνο, διαβάζουν ολίγοι και οι εκλεκτοί. Και ο ταξιδιώτης στο τρένο ή στην παραλία έχει πάρει ένα βιβλίο και το διαβάζει. Δεν ξέρει τι ακριβώς λέει. Έτσι, κάτι του λέει ο τίτλος, το διαβάζει, πέφτει εκεί. Οπωσδήποτε όμως, αν κάποιος αυτή τη στιγμή αντιστέκεται και μπορεί να αντισταθεί σε αυτό το ρεύμα, πώς το λένε, το οποίο δεν, θέλω να το πω, δεν είναι αισιόδοξο όσον αφορά τις κλασικές σπουδές, δεν είναι δυστυχώς η εκπαίδευση, αλλά είναι είναι η δημιουργή. Η δημιουργή, όπως είπα, έχουν ελεύθερη έμπνευση, δεν δεσμεύονται παρά μόνο στα ολοκληρωτικά καθεστώτα, μπορούν να γράψουν σύμφωνα με αυτό που είναι το ρεύμα, μπορούν να πάνε και αντίθετα με το ρεύμα. Έτσι. Αυτή είναι και η μοναδική μας εγγύηση. Και όλες οι φρέσκες πνοές αυτή τη στιγμή έρχονται από την επανεπεξεργασία, την μετάπλαση των κλασικών θεμάτων στη λογοτεχνία. Είτε πρόκειται στην πολύ απαιτητική λογοτεχνία, είτε πρόκειται στην κοινή λογοτεχνία του απλού μυθιστορήματος που το διαβάζει οποιοδήποτε. Αυτό είπα και αυτό έδωσα προς συζήτηση. Καταλάβατε. Δεν βγάζουμε πουθενά το να εκφωνεί ο κανένας ένα μονόλογο. Να συζητήσουμε επί της ουσίας αν αυτό έχει κάποια βάση ή όχι. Και αν δεν έχει αυτό κάποια βάση, τι καλύτερο υπάρχει, τι ιδέα άλλη υπάρχει, τι μπορούμε να κάνουμε. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστούμε, κύριε Πασχάλια. Επειδή ακούστηκε και το όνομα του Δημήτρη, δεν ξέρω αν ο ίδιος θέλει να κάνει ένα πολύ σύντομο σχόλιο σε αυτή τη φάση. Δημήτρη. Εγώ απλά να πω ότι έχω διαβάσει τα άρθρα του κύριου Πασχάλη στον τύπο. Έτσι, μίλησα πάντα για έναν, μην πω μέσο όρο, να πω για την πλειοψηφία, τι κυριαρχεί στο δημόσιο λόγο, έτσι. Όσο σημαντικές και να είναι οι παρεμβάσεις όλων μας, και ευτυχώς που υπάρχουν και αυτές, δυστυχώς δεν κυριαρχούν τη δημόσια συζήτηση. Ας είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Χρήσιμες οι παρεμβάσεις, είτε είναι από τον τοπικό τύπο, είτε στην τηλεόραση, στα μεγάλα μέσα, έτσι είχαμε τις προάλλες μια πολύ ωραία συζήτηση στην εκπομπή της κυρίας Φλέσσα με τον κύριο Ρεγκάκο και τον κύριο Παπαγγελή. Όλες οι παρεμβάσεις, από την πιο περιορισμένου εύρους έτσι, και ακροαματικότητας μέχρι την πιο μεγάλη, είναι απαραίτητες. Εγώ εστίασα στο τι κυριαρχεί στον
δημόσιο λόγο λίγο έξω από το συνάφι μας. Έτσι. Δηλαδή, το να λέμε μεταξύ μας φιλόλογοι τα αρχαία είναι χρήσιμα, χαίρομαι πολύ. Έτσι. Παρά έξω να βγαίνει αυτό το θέμα. Προς Θεώ. Προφανώς έχω διαβάσει τα άρθρα σας και είπα, έχω και το PDF με όλη την αρθρογραφία από το 2019 και μετά. Όποιος θέλει, έτσι, να τη στείλω. Ευχαριστώ. Σε αυτό το σημείο και αφού δένει και με την συζήτηση που έχει προηγηθεί, να μου επιτρέψετε και ένα προσωπικό σχόλιο και θα δώσω αμέσως ευθύς τον λόγο σε όσους τον έχουν ζητήσει. Με ενοχλεί βαθύτατα η λέξη και η έννοια μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση. Τι σημαίνει μεταρρύθμιση? Ποιος θα μεταρρυθμίσει τι? Ποιος θα ρυθμίσει ξανά τι και θα το κάνει τι άλλο? Περιμένουμε στα αλήθεια η πολιτική ηγεσία του τόπου μας και του κάθε τόπου να κάνει μεταρρύθμιση στην εκπαίδευση? Αν κάνει μεταρρύθμιση, δεν θα υπάρχει πολιτική ηγεσία και δεν θα υπάρχει πολιτική εξουσία. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Επειδή σκεφτόμαστε όλοι πώς μπορούμε να κάνουμε τα αρχαία ελληνικά, ελκυστικές σπουδές κτλ. Να έχουμε δηλαδή ένα ακροατήριο να απευθυνθούμε, γιατί υπάρχει ο μεγάλος κίνδυνος να μην έχουμε ακροατήριο να μιλήσουμε σε λίγα χρόνια, να μιλάμε αναμετάξυ μας, οι επιστήμονες, οι φιλόλογοι εν προκειμένου, ή οι επιστήμονες των ανθρωπιστικών σπουδών ευρύτερα. Έχω την εξής άποψη, ότι η μεταρρύθμιση, αν υπάρχει, θα ξεκινήσει πρώτα από μας. Θα γίνω λίγο μακάβριο στην αναλογία που θα σας πω, αλλά πιστεύω ότι θα είναι εύστοχη αναλογία. Ένα ωραίο σώμα ενός ωραίου ανθρώπου, ποιος απασχολεί σήμερα? Ένα ζωντανό σώμα. Τους γονείς του που θα τον μεγαλώσουν, θα τη μεγαλώσουν, τον δάσκαλο. Ένα ζωντανό σώμα το ερωτεύεσαι και ένα ζωντανό άνθρωπο ταυτόχρονα, έτσι δεν είναι? Κάνεις οικογένεια μαζί του, ονειρεύεσαι, σχεδιάζεις. Ένα νεκρό σώμα, ποιος απασχολεί, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι? Και εδώ είναι το μακάβριο του πράγματος. Ένα νεκρό σώμα απασχολεί μοιραία τους ιατροδικαστές που θα διερευνήσουν τα αίτια θανάτου μακριά από μας και τους νεκροθάφτες, τα κοράκια. Άρα λοιπόν όσο χρησιμοποιούμε και αντιμετωπίζουμε εμείς οι ίδιοι στην διδακτική αίθουσα τις κλασικές σπουδές σαν ένα, επιτρέψτε μου τον όρο, κουφάρι σε ένα θάλαμο νεκροτομείου, μοιραία θα περιορίζουμε το σώμα των ανθρώπων που θα ασχολούνται ή θα θελήσουν να ασχοληθούν κάποια στιγμή με αυτό. Ερώτημα. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις κλασικές σπουδές εμείς οι ίδιοι αύριο στα διδακτικά μας ακροατήρια ως ένα ζωντανό σώμα? Απάντηση. Ευκολότερα από ό,τι πιστεύουμε. Αν, για παράδειγμα, δίπλα στην παραπέουσα σήμερα Αμερική βάλουμε την κάποτε άλλοτε παραπέουσα Ρώμη, έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα και σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Αν για τα δικαιώματα των γυναικών σήμερα ξεκινήσουμε μια ιστορική αναδρομή και πάμε στη δημοκρατική Αθήνα και διαπιστώσουμε ότι τα δικαιώματα ήταν λιγότερα, το λέω πολύ σχηματικά, από ότι στην εντός εισαγωγικών στρατοκρατική Σπάρτη, τότε αρχίζουμε μια μαγευτική προσπάθεια να σηκώσουμε τα νεανικά κεφάλια από τα κινητά στα οποία πέφτουν μοιραία τα φοιτητικά και μαθητικά βλέμματα κάθε φορά που μιλάμε για τη φιλολογία. Αν εξηγώντας την εμφύλια σύγκρουση των Ελλήνων στο πλαίσιο του Πελοποννησιακού πολέμου μιλήσουμε εμείς για την εμφύλια διαμάχη των Ελλήνων το 22 που χάσαμε τη Μικρά Ασία ή το 74 εδώ στην Κύπρο που χάσαμε τη Μισή, τότε έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω και το νιώθω βαθιά και το πιστεύω ακράδαντα, ειλικρινά, είναι ότι η μεταρρύθμιση, αγαπητές, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ξεκινήσει από μας. Πολύ λιγότερο από τους μάχημους εκπαιδευτικούς που έχουν τα αναλυτικά προγράμματα και έχουν και ένα προϊστάμενο κτλ. Κτλ. Και δεν λειτουργούν μέσα σε ένα ελεύθερο πλαίσιο. Πολύ περισσότερο όμως από εμάς τους πανεπιστημιακούς δασκάλους. Στο χέρι μας είναι να κάνουμε δελεαστικές
τις κλασικές σπουδές και τη διδασκαλία των κλασικών γραμμάτων. Θα σας ρωτήσω, κύριε Σεραφείμ, κάτι. Παρακαλώ. Με τους εκπαιδευτικούς της μέσης εκπαίδευσης τι θα κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε ένα διάλογο τελικά? Δηλαδή γνωρίζουμε ποιο είναι το δραματικό επίπεδο των ανθρώπων αυτών? Εάν δεν ξεκινήσουμε από τον δάσκαλο, είπατε πάρα πολύ σωστά, για τον καθηγητή, βεβαίως ότι φέρουν τεράστια ευθύνη όσοι διδάσκουν στην ανώτατη εκπαίδευση. Ξεκίνησα όμως από τη μέση εκπαίδευση, γιατί αυτοί που μας έρχονται στο πανεπιστήμιο έχουν διαμορφωθεί, μάλλον δεν έχουν διαμορφωθεί στη μέση εκπαίδευση. Με αυτούς τι θα κάνουμε? Εγώ έχω προτείνει επανειλημμένα να περνάνε ανά τρία χρόνια από ειδικά πανεπιστημιακά σεμινάρια. Ο βαθμός τον οποίο θα παίρνουν στο τέλος θα είναι και ο βαθμός αξιολόγησης. Οι άνθρωποι αυτοί τόσα χρόνια δουλεύουν με φροντιστηριακά εγχειρίδια, κύριε Σεραφείμ. Εάν δεν επανασυνδεθούν με την επιστήμη, με τη βιβλιοθήκη, με το κείμενο, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Όταν λοιπόν μιλάμε μεταρρύθμιση, συμφωνώ μαζί σας. Καμιά μεταρρύθμιση δεν πρόκειται να πετύχει αν ο εκπαιδευτικός δεν ανακτήσει, όσον αφορά το επιστημονικό μέρος, την επαφή του με την επιστήμη. Δεν έχει ξεχάσει τίποτα. Φυλάδες διαβάζει. Στην καλύτερη περίπτωση διαβάζει φυλάδες. Αλλά αυτό είναι ένα θέμα, επειδή είπε και ο κ. Κανελάκης, δεν συζητάμε. Βεβαίως δεν συζητάμε για τα ουσιώδες. Ούτε το Υπουργείο δεν αναφέρει ποτέ τη λέξη φροντιστήριο. Δεν υπάρχει λέξη φροντιστήριο. Αυτά τα έχω θέσει επανειλημμένως. Και δυστυχώς αισθάνομαι μοναξιά, όχι μόνο από τους αυτούς, αλλά και από τους υπόλοιπους συναδέλφους πανεπιστημιακούς, από τους οποίους ελάχιστοι τοποθετούνται στον τύπο. Ελάχιστοι. Στον τοπικό τύπο δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν, το κρίσιμο θέμα, λοιπόν, σωστά το θέσατε, είναι το θέμα των διδασκόντων. Άλλος έχει την ευθύνη για τη μέση εκπαίδευση, εμείς έχουμε την ευθύνη για την ανώτατη εκπαίδευση. Σε αυτό συμφωνούμε απολύτως. Τώρα, εγώ πρότεινα συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να κάνουμε ελκυστική αυτόν. Να τοποθετήσουμε στο επίκεντρο την πρόσληψη, έτσι. Όταν διδάσκουμε αρχαία να κάνουμε μαζί και λατινικά, όταν διδάσκουμε λατινικά να κάνουμε και νεότερα, έτσι. Οι νεολινιστές να επικοινωνούν με τους κλασικούς, έτσι. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας και το σχόλιο μου κινείται ακριβώς στην κατεύθυνση της πρόσληψης, κύριε Πασχάλη. Και επειδή, ένα λεπτό, δεν λόγω, είμαι σίγουρος τώρα πια... Και είπε κάτι το οποίο ήταν προς συζήτηση το 1982, όταν χωριζόντουσαν οι φιλοσοφικές, δηλαδή η οριζόντια ή η κάθετη διάρθρωση. Ο κ. Κανελάκης είπε να κάνουμε οριζόντια διάρθρωση όλες οι αρχαιογνωστικές επιστήμες. Τότε είχε συζητηθεί και απορρίφθηκε. Προκρίθηκε, κατά τη γνώμη μου, σωστά η κάθετη διάρθρωση, μόνο που ισχύει το κατορορίγματα κατά πόλεις που λέει ο Δημοσθένης, οι νεοελληνιστές κάνουν νεοελληνικά, οι γλωσσολόγοι κάνουν νεοελληνικά, οι κλασικοί κάνουν κλασικά και οι βυζαντινοί κάνουν βυζαντινά. Δεν υπάρχει ούτε μία, ένας κοινός ορίζοντας. Καμία, που είναι στα σημερινά τμήματα φιλολογίας, είναι το ευκολότερο πράγμα να δημιουργήσεις νήματα, συνεκτικούς δεσμούς, κοινά μαθήματα. Αυτό είναι. Συγγνώμη. Αυτό πόσο δύσκολο είναι να γίνει όμως, κύριε Πασχάλη, αφού μιλάμε για τους πανεπιστημιακούς, πόσο δύσκολο είναι να συνεννοηθούν δύο τμήματα μεταξύ τους? Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι θέμα ανθρώπων. Αυτό δεν είναι θέμα υπουργείου. Είναι θέμα ανθρώπων. Απλούστατα, είναι θέμα ανθρώπων αυτό. Αυτό λέμε. Υπάρχει και ολόγιο πρόγραμμα. Αγνοείται, νομίζω, τα πανεπιστημιακά του ελλαδικού χώρου. Με συγχωρείτε. Είμαι 15 χρόνια καθηγητής. Δεν μίλησα σε εσάς, κύριε Πασχάλη. Στον κύριο Σεραφείμ μίλησα. Με συγχωρείτε, εγώ παρακολουθώ λάθρα, διότι είμαι σύζυγος του Έντουαρτ Χάρις και είμαι καθηγήτρια αρχαίων του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ συντόμως, θα ήθελα τα λίγα που άκουσα, γιατί διάβαζα στην Αμερικανική σχολή και ήρθα αργά, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω και με εσάς, κύριε Πασχάλη, και με τον κύριο Κανελάκη, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την τοποθέτησή του. Σήμερα, κύριε Κανελάκη, έλεγα σε φοιτητές μου για το πρόβλημα των εγχειριδίων, των υποχρεωτικών εγχειριδίων. Ό,τι και να κάνεις, τα τελευταία πράγματα της επιστήμης, τους λέω, η αρχαία ιστορία μπορεί να μην είναι μαθηματικά, μπορεί να μην είναι δεν ξέρω τι, αλλά και η αρχαία επιστήμη εξελίσσεται. Λοιπόν, όλα αυτά τα τελευταία πράγματα που τα διαβάζουμε για να τους τα πούμε, έτσι, όλα αυτά καταργούνται εξαιτίας του εγχειριδίου. Του εγχειριδίου το οποίο έγραψε κάποτε κάποιος, για να μην μπούμε για την περίπτωση ημών που γράφουμε εγχειρίδια, έτσι. Είναι ντροπή. Οι συνάδελφοι στο εξωτερικό μας μέμφονται γι' αυτό, μας κοροϊδεύουν γι' αυτό. Με όποιο οικονομικό όφελος μπορεί να σημαίνει. Θίξατε, επειδή γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα πανεπιστημιακά πράγματα,
πολλά ζητήματα. Και το πόσες ώρες κάνουν ιστορία, και το πόσες ώρες κάνουν παιδαγωγικά, και το πόσες ώρες κάνουν κριτική της εκπαίδευσης, διδακτική της δεν ξέρω τι. Και φυσικά δεν κάνουν το αντικείμενό τους. Λοιπόν, απλά και μόνο, το μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι το ζήτημα πηγαίνει πολύ πίσω και πάει πίσω και στην κοινωνία. Είναι μια κοινωνία που δεν μαθαίνει τα παιδιά της να διαβάζει. Ένα σχολείο που δεν μαθαίνει τα παιδιά της να διαβάζει. Πώς μπορεί κανείς να αγαπήσει τα αρχαία ελληνικά, αν δεν έχει διδαχθεί ποτέ στο σχολείο ένα κείμενο του Τολστόη, ένα κείμενο του Ντοστογεύσκη. Δεν μιλάω να διαβάσει όλο το βιβλίο. Διαβάσει δύο σελίδες. Να δει τι εστί κλασική λογοτεχνία. Και στην ίδια γραμμή είναι ένα Όμηρος, ένα Σοφοκλής, είναι ένα Ευρυπίδης. Δηλαδή, πώς θα φτάσουμε να αγαπάμε πράγματα όταν σε κάθε σπίτι υπάρχει μια τηλεόραση, η οποία παίζει από το πρωί μέχρι το βράδυ σκουπίδια. Έτσι. Υπάρχει το ίντερνετ και όλοι βλέπουμε. Και εγώ βλέπω ίντερνετ και εγώ βλέπω και Facebook και έτσι και αυτά. Είναι μια κρίση της κοινωνίας στην οποία όμως μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Το θέμα είναι πώς όμως μπορούμε να ανταπεξέλθουμε. Πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε. Εγώ έθεσα το θέμα του επίπεδου των εκπαιδευτικών της μέσης εκπαίδευσης. Έχει απολύτως δίκιο. Απολύτως δίκιο. Εμείς το ΕΚΠΑ έχει ένα πρόγραμμα εξαιτίας της κυρίας Ευθυμίου εκπαίδευσης κάθε έτους. Το κάναμε για πολλά χρόνια. Τελευταία με τον κοροναϊό δεν το κάναμε. Κάθε χρόνο από το μήνα Σεπτέμβριο μέχρι το μήνα Νοέμβριο είχαμε εκπαιδευτικούς από την Ελλάδα και την Κύπρο. Πηγαίναμε σε διάφορες πόλεις και τους κάναμε μαθήματα για το ζήτημα αυτό. Πώς το λέμε, οι σύγχρονες απόψεις για την ιστορία. Αυτό θα πρέπει να γίνεται συστηματικά και είναι όπως όμως είπατε, θα πρέπει να περνούν κάποια εντός εισαγωγικών πιστοποίηση. Το θέσατε πολύ σωστά. Επιμόρφωση από πανεπιστημιακούς, όχι από αυτά που γίνονται. Εμείς το κάναμε πανεπιστημιακή. Με σεμινάρια πανεπιστημιακά. Ακριβώς. Και θα αξιολογούνται με το βαθμό που θα παίρνουν στο τέλος από ειδικά σημεία. Σημαίνει ότι θα υπάρχει κάποια συνέντευξη και δεν θα έρχονται απλούστατα, όπως ερχόταν σε εμάς, ως ακροατές, που ο καθένας έρχεται. Είναι μεγάλο ζήτημα το επίπεδο. Οι επιμορφώσεις της μέσης εκπαίδευσης ήταν πάντοτε αστείες. Εγώ να σας πω μια πολύ απλή ιστορία. Στο Ρέθυμνο έχουμε μία από τις καλύτερες κεντρικές βιβλιοθήκες της Ελλάδας. Δεν πατάει το πόδι του κανένας φιλόλογος. Αυτό είναι το κομβικό πρόβλημα. Είναι οι δάσκαλοι το κομβικό πρόβλημα. Δεν ενδιαφέρονται για το αντικείμενό τους, δεν διαβάζουν Τολστόη και Ντοστογεύσκη, άρα πώς τα παιδιά θα ξέρουν. Ο δάσκαλος είναι άρχοντας μέσα στην τάξη του. Όταν έχει ενδιαφέροντα, ο ίδιος τα μεταδίδει τα ενδιαφέροντα στα παιδιά του. Λοιπόν, από εκεί να ξεκινήσουμε. Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Έτσι. Και εγώ αυτό έχω πει, αλλά για να μην αδικήσουμε για τους ανθρώπους της μέσης εκπαίδευσης, πρέπει να σκεφτούμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργούν. Με μπάστακα τον σύμβουλο, το υπουργείο, τον ένα, τον άλλον, το προϊστάμενο. Δεν πρέπει να τα ξεχνάμε γι' αυτά. Ένα ορισμένο σημείο. Όταν, με συγχωρείτε, προτιμούν αντί για το επιγραφικό μουσείο να πάνε τα παιδιά εκδρομή στο μολ. Ναι, βέβαια, προφανώς. Κανένας διευθυντής. Διαφωνούμε με αυτό. Όταν στα καλύτερα σχολεία της Αθήνας που πληρώνει κανείς αδρότατα, οθούν τα παιδιά προς το φροντιστήριο, που σημαίνει δεν γίνεται η δουλειά που πρέπει μέσα στην τάξη. Εντάξει, δεν νομίζω ότι φταίει ο σύμβουλος. Όχι, αλλά μην ξεχνάμε κιόλας ότι υπάρχει μια ούτως ή άλλως τυποποίηση στο σχολείο και στην Ελλάδα και στην Κύπρο κτλ. Και το δίδω μη δίδος δίδος είναι καλό και το σύστοιχο αντικείμενο να το βρούμε σε ένα κείμενο και όλα τα φιλολογικά να τα συζητήσουμε, αλλά χρειάζεται και φιλολογία πέρα από τη φιλολογία. Και νομίζω σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Είναι αυτά που έχετε πει ακριβώς. Το λόγο ο κύριος Θεοδόσης Πολυχρόνης εκεί τώρα, παρακαλώ, για την δική του τοποθέτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ακούω από την Γαλλία, όπου μένω εδώ και καιρό. Λίγα λόγια για να καταλάβετε το σκεπτικό μου. Έχω κάνει διδακτορικό, δίδαξα και σε Γαλλικό Πανεπιστήμιο. Δεν υπάρχουν μόνιμες θέσεις και είμαι τώρα σε ένα πολύ δύσκολο γυμνάσιο στη Γαλλία, όπως συμβαίνει για όλους τους διδακτορικούς φοιτητές. Ή όσους έχουν διδακτορικό. Τι ήθελα να πω. Συμφωνώ πάρα πολύ μου άρεσε πολύ η μεταφορά του κυρίου Σεραφείμ για το κουφάρι και όλα αυτά και συμφωνώ πάρα πολύ με τον κύριο Πασχάλη. Εγώ αποφύτησα το 99 με τις δέσμες τότε και ήμουνα χάλια μαθητής σε όλα τα μαθήματα ακριβώς για τον λόγο ότι δεν είχα ποτέ έναν δάσκαλο να με κάνει να καταλάβω γιατί έκανα χημεία ή αρχαία ή μαθηματικά ή οτιδήποτε, δυστυχώς. Ευτυχώς έχω την εντύπωση ότι τώρα στην Ελλάδα
τα νέα παιδιά είναι πολύ, έχουν άλλη νοοτροπία και θέλω να ελπίζω ότι υπάρχουν νέοι καθηγητές στα γυμνάσια και λύκεια που δεν έχουν το σκεπτικό των καθηγητών που είχα εγώ τότε και που ήταν ειλικρινά καταστροφική σε όλα. Θα συμφωνήσω επίσης και με αυτό το μεγάλο πρόβλημα των εγχειριδίων των υποχρεωτικών. Εδώ στη Γαλλία δεν τίθεται ερώτημα. Χρησιμοποιεί όποιο εγχειρίδιο θέλει κάποιος και 5 εγχειρίδια και 10 εγχειρίδια και κάνει το δικό του μάθημα. Με το πρόβλημα όμως ότι αν νομίζετε ότι στην Ελλάδα το επίπεδο είναι χαμηλό, δυστυχώς και στην Γαλλία το επίπεδο των δασκάλων σε όλα τα μαθήματα δυστυχώς δεν είναι πολύ καλό. Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι, ως πανεπιστημιακός ή εν δυνάμει που θα ήθελα να έχω μια θέση σε πανεπιστήμιο, εγώ συνεχίζω την έρευνα βέβαια, και φυσικά και πρέπει να συνεχίσουμε να δημοσιεύουμε τόμους, άρθρα και όλα αυτά. Ωραία. Εκεί όμως που εμένα με πειράζει είναι μόνοι μας τα λέμε, μόνοι μας τα διαβάζουμε σε συνέδρια και πώς μπορούμε όλα αυτά να τα δημοκρατικοποιήσουμε. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε, είμαι πολύ αισιόδοξος θα έλεγα, είναι πολύ άσχημη η κατάσταση για τις ανθρωπιστικές γενικά σπουδές, όχι μόνο για τα κλασικά γράμματα, αλλά είμαι πεπισμένος ότι ακριβώς αν κάνουμε αυτή την αναθεώρηση που προτείνει ο κύριος Σεραφείμ και αν βρούμε νέα μέσα, το διαδίκτυο μεταξύ άλλων, μπορούμε να κάνουμε ώστε να υπάρχει ενδιαφέρον. Ο κόσμος ενδιαφέρεται και για την ιστορία και για τον μεσαίωνα και για τις αρχαιογνωστικές επιστήμες. Του αρέσει το μυστηριώδες. Πρέπει και εμείς κάπως να βρούμε τον τρόπο με τον οποίο θα το πουλήσουμε, ας το πούμε έτσι. Για να επανέλθω στην ελληνική εκπαίδευση, από την οποία εγώ έχω αποκοπεί εδώ και καιρό. Θα συμφωνήσω με αυτά που έλεγε η κυρία, δεν γνωρίζω το όνομά σας, συγγνώμη. Είναι αυτό ότι, μα τέτοια που είναι η κατάσταση στα γυμνάσια και στα λύκεια, πώς μετά να βγει ένας προκομμένος άνθρωπος σε αυτή τη χώρα, έτσι. Αφού ούτως ή άλλως ο μόνος λόγος που κάνει κάποιος αρχαία ή μαθηματικά ή οτιδήποτε στην ελληνική εκπαίδευση είναι να γράψει αυτό το 19,99, να μπει σε δεν ξέρω ποια σχολή και δεν ξέρει και αυτός και για ποιο λόγο μεταξύ μας τώρα. Δηλαδή, είναι μεγάλο το πρόβλημα. Όμως, εκεί που εγώ επιμένω είναι ότι δεν είναι όλα χαμένα. Σε εμάς, στο χέρι μας είναι, είμαι πεπισμένος ότι στο χέρι μας είναι. Και πριν που λέγαμε για την Αμερική και τα παράλογά της, μπορούμε να πάρουμε το παράδειγμα της Γαλλίας, που είναι το εντελώς άλλο άκρο, που έχουν ακόμα αυτή την εντελώς πεπαλαιωμένη αντίληψη της αρχαίας Ελλάδας, η αρχαία Ελλάδα, ο Περικλής, ο Παρθενώνας, ο Περικλής και δεν πάει παραπέρα. Και τους λες Βυζάντιο και σου λένε τι είναι αυτό, τρώγεται, κάνω καρικατούρα λίγο, αλλά στο χέρι μας είναι. Και πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλά να προσφέρει, απλώς πρέπει να βρούμε τον τρόπο να συνεργαστούμε επίσης περισσότερο. Ακριβώς. Είναι ακριβώς αυτά τα οποία συζητούσαμε και πριν. Ο κύριος Νικόλας Παπαδόπουλος, παρακαλώ. Θέλω να αναφερθώ εν συντομία στη σημασία της γλώσσης και ιδιαίτερα της ελληνικής γλώσσης στις θετικές επιστήμες. Το πεδίο μου είναι θεωρητική φυσική και μαθηματικά και η εμπειρία μου είναι όχι μόνο από τη διδασκαλία αλλά και ως εξεταστής 30 χρόνια τουλάχιστον, διότι κάθε φοιτητής που ακούει το μάθημά μου τον εξετάζω μετά μία ώρα για να πάρει το δίπλωμα ή προδίπλωμα ή σήμερα το μάστερς. Λοιπόν, για μένα και νομίζω ισχύει και γενικά η γλώσσα και αυτό αφορά όλους, είναι όργανο λογικής σκέψης. Δηλαδή ο καθένας το χρειάζεται και χρειάζεται μία όσο το δυνατόν γλώσσα, υψηλής ποιότητος γλώσσα. Αυτό γίνεται με τη βοήθεια των αρχαίων και με τη βοήθεια της, θα λέγαμε και της απλής καθαρευούσης και βέβαια με μία δημοτική υψηλού επίπεδου. Η γλώσσα, αναφέρομαι στα Ελληνόπουλα τώρα, η γλώσσα την οποία έχουμε σήμερα για τις θετικές επιστήμες
η σημερινή δημοτική, που δεν είναι πια δημοτική, είναι δημοτικιά, προξενεί σύγχυση. Δεν μπορούμε ένα θεώρημα όταν είναι δύσκολο, μπερδεύεται κανείς όταν θα πει τη γλώσσα αυτή. Ιδιαίτερα δε όταν καταργούμε τις καταλήξεις. Εγώ, με αυτά που λέω, με την εμπειρία μου, δίνω μεγάλη αξία στους καθηγητές της ελληνικής γλώσσης. Και συμφωνώ απολύτως με τις θέσεις του κυρίου Πασχάλη, που είπε για το επίπεδο του. Αυτή την εντύπωση έχω για πολλούς καθηγητάς φιλολόγους σήμερα, από αυτό που βλέπω. Βέβαια, λείπω από την Ελλάδα πάρα πολλά χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια λείπω, μετά που τελείωσε το γυμνάσιο, εκτός από το στρατιωτικό. Αλλά έχω στενή σχέση με την Ελλάδα. Η σημασία της ελληνικής γλώσσης είναι, και η σχέση της με τις άλλες είναι, δεν συγκρίνεται. Μιλάμε για παλάτ και τα άλλα για μονοκατοικίες το πολύ, αν όχι κάτι άλλο. Τώρα, θέλω να πω μια αισιόδοξο μήνυμα. Τον Ιούλιο έγινε στην Αθήνα το Παγκόσμιο Συνέδριο του ΑΧΕΠΑ για πρώτη φορά. Εκεί έγινε ψήφισμα υπέρ της ελληνικής γλώσσης, όπως είχε γίνει ψήφισμα και στο συνέδριο πριν από 2 χρόνια. Στο συνέδριο αυτών των Αθηνών έγινε, εκτός από το ψήφισμα υπέρ της ελληνικής γλώσσης, το οποίο στα αγγλικά βέβαια έχει, έγινε και μομφή σε εκείνα τα πανεπιστήμια της Αμερικής, διότι για τη θέση που έχουν πάρει εναντίον της ελληνικής γλώσσης. Μάλιστα αναφέρεται ότι είναι εναντίον αυτό που κάνουν στους πατέρες των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό γίνεται από τους ΑΧΕΠΑ, οι οποίοι ως Αμερικανοί, ως υπήκοοι και όχι εκ μέρους της Ελλάδος. Θέλω να πω η σημασία των φιλολόγων ως διδάσκοντες γραμματική. Γραμματική είναι σπουδαία για τις θετικές επιστήμες. Και έχουμε μεγάλη ανάγκη, αυτό αν το αντιληφθούν σε όλα τα επίπεδα οι φιλόλογοι, αποκτούν τη σημασία που τους ανήκει, ιδιαίτερα δε με την ελληνική γλώσσα, η οποία δεν συγκρίνεται με τις άλλες γλώσσες. Αυτές είναι οι θέσεις και οι εμπειρίες ενός που δεν ασχολούμαι με τη γλώσσα άμεσα, αλλά τη χρησιμοποιώ. Το τελευταίο θέλω να σας πω το εξής. Η σημασία της γλώσσης γενικά και η σημασία και η γλώσσα που χρησιμοποιεί κανείς για τα μαθηματικά. Στη μαθηματικά και η φυσική έχουμε τους τύπους. Πριν από τους τύπους έρχεται η γλώσσα. Όποιος χρησιμοποιεί τύπο χωρίς να μπορεί να το μεταφράσει στη γλώσσα, και για να το μπορέσει να το κάνει αυτό η γλώσσα, πρέπει να έχει ένα επίπεδο. Το επίπεδο αυτό είχε η απλή καθαρέβουση. Το επίπεδο αυτό δεν το έχει η δημοτικά σήμερα. Κοιτάξτε να τα διορθώσετε αυτά. Γίνονται προσπάθειες και στην κυβέρνηση και μέσω του ΑΧΕΠΑ να καλυτερέψει την κατάσταση. Η κυρία Κεραμέως πρέπει να το προσέξει αυτό. Θα προσπαθήσουμε. Να προσπαθήσετε κι εσείς. Από όλα τα σημεία. Ευχαριστώ πολύ και εγώ εσάς. Την ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Ευχαριστώ. Μαζί μας. Και εγώ ευχαριστώ για αυτούς που οπήγησαν σήμερα, από τους οποίους έμαθα αυτή τη στιγμή και εγώ πολλά, πολύ χρήσιμα πράγματα, και συμφωνώ εν γέννη με τις θέσεις και τις δικές σας που μιλήσατε. Αυτά έχω να σας πω. Σας ευχαριστώ. Η γλώσσα είναι πολύ σπουδαίο και για τον ελληνισμό ιδιαίτερα. Είναι θέμα κυριαρχίας ακόμα για τον ελληνισμό η γλώσσα. Όχι μόνο για όλα τα άλλα. Αυτό ήθελα να προσθέσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπαδόπουλε. Είναι πολύ φορτισμένο το θέμα της γλώσσας από πολλές πλευρές και ιδεολογικά, αν μη τι άλλο. Θα ήθελα να δώσω τον λόγο τώρα στην κυρία Συνοδεινού, σπάζοντας τη διαδοχή των κυρίων, να την ακούσουμε, και θα επανέλθουμε με 2 τελευταίες τοποθετήσεις και κάποια καταληκτικά σχόλια από τους ομιλητές στη σημερινή εκδήλωση. Κυρία Συνοδεινού, σας ακούμε. Ναι, μ' ακούτε? Σας ακούμε. Μ' ακούτε? Α, ωραία. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τους ομιλητές. Γεια σου Μιχάλη, χάρηκα που σε άκουσα και σε είδα. Δεν θα μιλήσω εγώ πολύ, 1-2 πραγματάκια θα πω. Το πρώτο, λείπει ο κύριος Χάρης, νομίζω η πρώτη εμφάνιση της δημοκρατίας, όχι ακριβώς η λέξη, αλλά με τον τύπο
Δήμος κρατή βρίσκεται στις Κέτιδες του Εσχύλου. Όταν πηγαίνει ο βασιλιάς για να πάρει την άδεια από το, από το λαό, θα δεχτεί τις Κέτιδες εκεί πέρα. Δεν είναι η λέξη δημοκρατία ακριβώς, είναι δήμος κρατή αυτό. Το άλλο που ήθελα να πω που έχει προκαλέσει τόσο πολύ θόρυβο σχετικά με τα αρχαία κείμενα τα οποία είναι ρατσιστικά και τα οποία είναι απεικιοκρατικά και τα οποία είναι όλα αυτά τα πράγματα και αυτό είναι η πρόφαση για να καταργηθούν από τα πανεπιστήμια, τα έχουμε παρακολουθήσει αυτά. Εγώ ήθελα να πω το εξής. Το είχε πει και ο κύριος Παπαγγελής και ο κύριος Ρεγκάκος στην εκπομπή εκείνη τη γνωστή, ότι τελικά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την ιστορία. Τα κείμενα δείχνουν κατά κάποιο τρόπο την κοινωνία και την εποχή η οποία τα παράγει. Αλλά αυτό που συμβαίνει με αυτά τα κλασικά κείμενα, που κι εγώ έμεινα έκπληκτη όταν το συνειδητοποίησα, είναι ότι μπορεί να υπάρχουν αυτά τα πράγματα, μπορεί να υπάρχει η δουλεία. Έχουμε τον Αριστοτέλη, ο οποίος υπερασπίζεται τη δουλεία, αλλά υπάρχει και η κριτική για αυτές τις καταστάσεις. Έχουμε παράλληλα τον Ευρυπίδη, ο οποίος απορρίπτει σαφώς, σαφέστατα, την έννοια της φύση δουλείας. Έχουμε τον Ευρυπίδη, λέω ένα παράδειγμα, γιατί δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε τον Ευρυπίδη, ο οποίος απορρίπτει την έννοια του φύση δούλου, του βάρβαρου. Δηλαδή, υπάρχει το αποτύπωμα της κοινωνίας εκεί πέρα, αλλά στα μεγάλα έργα αυτά υπάρχει και η υπέρβαση. Έχουμε τη θέση της γυναίκας, η οποία είναι μειονεκτική στην αρχαία Αθήνα, αλλά παράλληλα έχουμε και την υπέρβαση αυτής της θέσης. Να πω πάλι τον Ευρυπίδη. Να πω τον Ευρυπίδη που για αυτούς τους λόγους έγινε και αντικείμενο έτσι διακομόδησης από τον Αριστοφάνη, επειδή αυτές οι καινοτόμες απόψεις του βέβαια προκαλούσαν γέλιο, έτσι δεν είναι. Αλλά δεν είναι μόνο και ο Ευρυπίδης, και ο Εσχύλος και ο Σοφοκλής και κυρίως ο Ευρυπίδης έχουν αυτό το στοιχείο. Δηλαδή της υπέρβασης. Της υπέρβασης αυτών των τέλος πάντων μειονεκτημάτων της κοινωνίας. Να πάω και στον Όμηρο, εκεί που τον έχουμε μάθει ότι είναι το κατεξοχήν, ξέρω εγώ, ηρωικό έπος, η Ιλιάδα, θάνατη, σκοτωμή, αριστείες κτλ. Ας μην πάμε παραπέρα, ας πάμε στην τελευταία ραψοδία εκεί πέρα, όταν ξέρω εγώ, έχουμε αυτή τη περίφημη συνάντηση του Αχιλλέα με τον Πρίαμο που πήγε να τον παρακαλέσει για να δώσει το νεκρό Έκτορα. Εκεί να δείτε τι κριτική υπάρχει για τον πόλεμο. Και όχι μόνο αυτό. Και όταν τσαντίζεται ο Αχιλλέας που του παίρνουν τα βραβεία του, δεν λέει «Μα τι μου φταίει εμένα η Τρία και έρχομαι εδώ». Μου έκανε κανένα κακό ο Πρίαμος, μου έκανε κανένα κακό ο Έκτορας. Θα πάρω το πλοίο, λέει, και σε τρεις μέρες θα είμαι στη θεία. Καταλάβατε. Αυτό για μένα είναι και το μεγαλείο των κειμένων αυτών των κλασικών. Τα παραδείγματα μπορούν να πολλαπλασιαστούν παντού. Και πρέπει να βλέπουμε τα κείμενα με ανοιχτό μυαλό. Όχι με βάση τη βιβλιογραφία που έχουμε διαβάσει, ξέρετε. Εγώ κάθε φορά μένω έκπληκτη όταν πλησιάζω το ίδιο το κείμενο και όχι τη βιβλιογραφία. Ο Οδυσσέας που έχουμε αυτή την ιδέα στην κάθοδο στον κάτω κόσμο κάνει κριτική στον πόλεμο. Δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο, αλλά νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ ουσιαστική απάντηση σε αυτούς που καταργούν τα κλασικά τα γράμματα με τη δικαιολογία ότι είναι σεξιστικά, ότι είναι απεικιοκρατικά κτλ. Νομίζω. Τώρα, εγώ τελειώνω, δεν θα πω τίποτα άλλο. Μιχάλη, αυτό με την πρόσληψη, εγώ το σκέφτομαι μόνη μου και παρηγοριέμαι. Λέω, όσο και να τα καταργούνε, όσο και να μην είμαστε ικανοί να τα προωθήσουμε αυτά τα κείμενα, από μόνα τους διαιωνίζονται. Από μόνα τους.
Και φέτο μάλιστα διάβαζα στο αεροπλάνο το βιβλίο Αυθηνής της Κλασσικού που γράφει για τον έρωτα του Αχιλλέα και του Πατρόκλου, βέβαια λίγο έτσι και τα λοιπά. Αλλά πέρα από αυτό βέβαια θέλω να πω ότι από μόνα τους έχουν τη δύναμη, αλλά βέβαια δεν αρκεί. Τώρα αυτό δεν θέλω να καταχραστώ το χρόνο, ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, κυρία Συνοδεινού, όπως πάντα πολύ χρήσιμη και φιλολογικότατη παρέμβαση. Ο κύριος Ψύχας, παρακαλώ, για το δικό του σχόλιο. Αν μας ακούει ο κύριος Ψύχας, ενεργοποιήστε το μικρόφωνο σας, παρακαλώ, θερμά. Ωραία. Ναι. Γεια σας. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση όλη αυτή με τους ομιλητές και η παρουσίαση. Εγώ τώρα έχω πολλές ερωτήσεις και δυστυχώς δεν είναι σημείωνα. Θα ήθελα να θέσω το ερώτημα στον πρώτο ομιλητή. Κύριε Ψύχα, ο κύριος Χάρης δεν είναι μαζί μας. Έχει αποχωρήσει για λόγους υποχρεώσεων άλλων που πρέπει να εκπληρώσει. Τότε εσάς, κύριε Σεραφείμ, κάνατε μια επίθεση στον κόσμο της πληροφορικής, της τεχνολογίας, στον κόσμο των υπολογιστών. Όχι, δεν έχω κάνει καμία επίθεση εγώ. Δεν είπατε ότι είναι η βαθιά ενασχόληση με αυτά. Όχι. Αλωτριώνει. Είναι τοποθέτηση άλλη συναδέλφου αυτό, δεν είναι τοποθέτηση δική μου. Ήταν πλάγιος λόγος, έτσι. Όχι, δεν ήταν τοποθέτηση δική μου. Δεν έχω πει κάτι τέτοιο εγώ. Ναι. Τώρα, για να αναφερθούμε στη γλώσσα. Πρόσφατα έκανα μια προσωπική έρευνα για την προφορά της αρχαίας γλώσσας, που είναι ακόμα ένα μυστήριο. Υπήρχε το ζωντανό παράδειγμα του Πλάτωνα, όπου ρητόρευε στη Σικελία, νομίζω, και βρέθηκε και να είναι και σκλάβος κιόλας. Αλλά ο αφέντης του τον ελευθέρωσε. Είναι ένα μυστήριο η προφορά της αρχαίας γλώσσας. Δηλαδή να διαβάζονται τα πνεύματα, οι δασίες, περισπομένες, υπογεγραμμένες. Και ίσως αυτή η εκλειπούσα μουσικότητα της ελληνικής γλώσσας χάνει το κύρος της, την ομορφιά της, την καλαισθησία της. Για παράδειγμα, δεν θυμάμαι, το είχα δει στις ειδήσεις, ένας ερευνητής στο Harvard που με γνώσεις πάνω στη μουσική θεωρούσε ότι κάθε φωνήεν τυπωμένο προφέρεται ως σαν να είχε διαλυτικά. Δηλαδή το είναι διαβάζεται, προφέρεται εϊναΐ. Δεν ξέρω κατά πόσο έγκυρες είναι όλες αυτές οι έρευνες, αλλά θα πρέπει να σκάψουμε βαθιά, όπως λέει και ο Νίτσε, γιατί εκεί βρίσκεται η αλήθεια. Έχουμε για τον... Κύριε Ψύχα, παρακαλώ, συντομεύετε, αν έχετε κάποιο ερώτημα ιδιαίτερα για τους ομιλητές, για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την εκδήλωσή μας. Θέλω να πω κάτι τελευταίο, παρακαλώ, για τα γκρίκλις. Εγώ όταν πατάω γκρίκλις, πώς μπορεί να τα διαβάσει ένας ξένος? Δεν θα χάσει την μπάλα. Ας πούμε το... μισό λεπτό να σας γράψω εδώ στο chat. Να γυρίσω σε αγγλικά. Κύριε Ψύχα, πρέπει να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά την εκδήλωσή μας, γιατί έχουμε καθυστερήσει. Βέβαια, είναι πολύ επικοδομητική συζήτηση. Έχουν εκφραστεί απόψεις όσον αφορά στη γλώσσα, τις οποίες κρατάμε και πρέπει να σκεφτούμε. Ήταν πολύ χρήσιμη η παρέμβαση και του κυρίου Παπαδόπουλου. Ορίστε, αυτό δεν σας χτυπάει? Απευθύνθηκα. Ναι. Είναι εσχρό. Είναι τυφλώνεσαι με αυτό το πράγμα.
Είναι πολύ μεγάλο θέμα η γλώσσα. Δεσμευόμαστε ότι θα το αναδείξουμε το θέμα αυτό και στη λογοδημία της Ακαδημίας Αθηνών και θα το συζητήσουμε. Είστε ξανά ευπρόσδεκτος για να βάλουμε τα θέματα της γλώσσας επιτάπητος και με τη βοήθεια και των ειδικών να συζητήσουμε το πολύ καυτό αυτό ζήτημα. Και το λόγο έχει ο κύριος Πάγκαλος και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά την εκδήλωσή μας για τις κλασικές σπουδές. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την ευκαιρία να μιλήσω. Θα είμαι πολύ σύντομος. Δυστυχώς δεν άκουσα τις πρώτες τοποθετήσεις καθώς άρχισα να έρθω. Αλλά νομίζω ότι από όσα άκουσα ότι σκεφτόμαστε, βάζουμε τη σκέψη μας σε ένα κουτάκι που δεν θα έπρεπε να το βάζουμε. Είμαστε με κάποιο τρόπο τυχεροί, γιατί είμαστε, ομιλούμε την ελληνική, γεννηθήκαμε στην Ελλάδα, στην Κύπρο. Άρα θεωρούμε καλώς ότι αυτό το παρελθόν μας ανήκει και έτσι έχουμε μια κεκτημένη ταχύτητα και πολλά πράγματα που σε άλλες χώρες καταραίουν, στην Ελλάδα καλά κρατούν, με τα πανεπιστήμια και τα τμήματα κλασικής φιλολογίας και ιστορικό-αρχαιολογικό να έχουν πολλούς φοιτητές κάθε χρόνο. Ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι είναι εθνικό μας παρελθόν, όσο περίεργο και να ακούγεται αυτό. Από την άλλη, βλέπουμε όλα τα κακό κείμενα που συμβαίνουν τόσο στην εκπαίδευση στη δευτεροβάθμια και στη τριτοβάθμια και την έλλειψη χρημάτων και την πραγματικά την στροφή των κυβερνήσεων σε κάποια άλλα μοντέλα τα οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, κατά με, και είναι πολιτική η θέση μου αυτή τη στιγμή. Και μπαίνουμε στο ίδιο τρυπάκι να κάνουμε πράγματα που κάνουν παντού άλλου στον κόσμο, στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Ολλανδία που βρίσκουμε τώρα και φυσικά στην Αμερική και τον Καναδά και την Αυστραλία. Και έτσι χάνουμε λιγάκι το δάσος. Okay. Νομίζω ότι θα έπρεπε οι συζητήσεις μας φυσικά και να είναι γύρω από το πώς θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή και εμάς τους ίδιους σαν πανεπιστημιακούς να κάνουμε το μάθημα καλύτερο, να ανεβάσουμε το επίπεδο των φοιτητών μας. Φυσικά η συζήτηση περιλαμβάνει πράγματα τα οποία δεν περνάνε άμεσα από το χέρι μας, όπως την ύπαρξη των βάσεων και πώς οι σχολές μας μπορούν να δεχτούν οι φοιτητές που έχουν βαθμούς από το 19 μέχρι το 13 ή το 11 και τι περιλαμβάνει αυτό το κενό. Πώς άνθρωποι στα σχολεία, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, κληρώνονται με 600 και 700 ευρώ για να διδάξουν και πρέπει όντως να ακολουθήσουν μία ρετσέτα ή πολλές και στο δικό τους χρόνο να προσπαθήσουν να διαμορφώσουν τα παιδικά αυτά μυαλά ή τα εφηβικά αυτά μυαλά και τι προβλήματα έχουν και πού διδάσκουν και όλα αυτά. Αλλά επίσης θα πρέπει να σκεφτούμε ότι η δικιά μας η κατάσταση, ακριβώς επειδή βρισκόμαστε στην κοιτίδα αυτού του κλασικού πολιτισμού, των κλασικών σπουδών, είναι διαφορετική από τη συζήτηση που κάνουμε σε άλλες χώρες. Και το μοντέλο έχει αποτύχει στις άλλες χώρες. Το μοντέλο των κλασικών σπουδών και των humanities και των ανθρωπιστικών επιστημών στο μεγαλύτερο μέρος της Βορείου Ευρώπης και άμα θέλετε και του ευρύτερου βόρειου τομέα των χωρών, έχει αποτύχει. Γιατί προσπαθούμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο με αυτό? Αφού το ξέρουμε ότι διαφωνούμε, παραδείγματος χάρη, με ανθρώπους από τον El Padilla Peralta για το τι περιλαμβάνει οι κλασικές σπουδές και πόσο ρατσιστικές ή πόσο προάγουν οτιδήποτε εκτός από αυτό που πραγματικά προάγουν, γιατί μπαίνουμε στο τρυπάκι να κάνουμε την ίδια συζήτηση μαζί τους? Όταν στα άλλα πανεπιστήμια στο εξωτερικό, και το λέω έχοντας τελειώσει το διδακτορικό μου στην Αγγλία και δουλεύοντας 2 χρόνια στην Ολλανδία, σε επίπεδο ακαδημίας, όταν στο εξωτερικό μας κοιτάνε με διαφορετικό μάτι, επειδή δεν έχουμε σπουδάσει στο Cambridge και στην Οξφόρδη ή οπουδήποτε αλλού, στο Harvard ή στο Yale, και μας καλούν στα συνέδρια συνήθως γιατί είμαστε σε κάποια θέση σε ένα ελληνικό πανεπιστήμιο, γιατί πρέπει να κάνουμε αυτό το διάλογο από αυτή τη θέση που δεν είναι θέση ισχύως, ενώ έχουμε θέση ισχύως? Γιατί οι κλασικές σπουδές με κάποιο τρόπο είναι στο χώρο μας. Άρα η συζήτηση θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη. Ωραία. Θα έπρεπε να περιλαμβάνει πώς μπορούμε αυτό το πρωτογενές υλικό που έχουμε στα χέρια μας, αυτή
τη θετική δύναμη του ότι έχουμε ένα μέρος πληθυσμού που όντως πραγματικά ενδιαφέρεται για τον κλασικό, για την κλασική αρχαιότητα, για τη Βυζαντινή περίοδο, γιατί ζει ακριβώς στην ίδια γεωγραφική θέση που αυτά τα πράγματα εξελίχθηκαν. Πώς θα μπορέσουμε αυτό λοιπόν να το βοηθήσουμε και να το προάγουμε, πώς θα μπορέσουμε παραδείγματος χάρη αντί να πηγαίνουν οι φοιτητές να σπουδάσουν αρχαία ιστορία σε ένα τεταρτοπέμπτο πανεπιστήμιο στην Αγγλία και να γυρνάνε πίσω με ένα χαρτί και να λένε πω που έχουμε σπουδάσει αρχαία ιστορία, να μην το κάνουμε αυτό, ξέρω εγώ, στα αγγλικά στην Ελλάδα και να έρχονται όλος ο κόσμος στην Ελλάδα να το κάνει. Δηλαδή, κάναμε τώρα, έχουμε ένα bachelor στα αγγλικά, ιστορία και αρχαιολογία, είναι το πρώτο, να ανοίξουμε και άλλο αυτά τα πράγματα. Όταν μπορούμε να φέρουμε φοιτητές από το εξωτερικό στην Ελλάδα να κάνουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά, να το κάνουμε χωρίς να τους ζητάμε να μάθουν ελληνικά εξ ορισμού. Θα μάθουν, άμα έρθουν εδώ πέρα, θα μάθουν ούτως ή άλλως. Δεν γίνεται η έρευνα που κάνουμε στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, επειδή δημοσιεύεται σε περιοδικά που συνήθως δεν θεωρούνται top στην Ευρώπη, να μην προσμετράται ως αντίστοιχοι των Ευρωπαϊκών που συνέχεια βγάζουν τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, παίζουμε με ένα χαμένο χαρτί και συνεχίζουμε να παίζουμε αυτό το παιχνίδι. Αντί να πάρουμε εμείς τα ενία και να πούμε, κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι τα πράγματα. Δεν μπορεί στο Λέστερ, παραδείγματος χάρη, από προσωπική εμπειρία, να τελειώνει ένας φοιτητής ένα προπτυχιακό αρχαίας ιστορίας και αρχαιολογίας. Σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα είναι ιστορικό-αρχαιολογικό, 4 χρόνια, διαλέγεις κατεύθυνση στο 2ο χρόνο, ιστορία, αρχαιολογία, κάνεις μαθήματα κορμού, παίρνεις και μαθήματα επιλογής. Okay. Και να κάνουμε 42 μαθήματα όταν το τελείωσα εγώ. Μπήκα το 2002 στο Πανεπιστήμιο. Ωραία. 42 μαθήματα και 2 πτυχιακές εργασίες. Και στο Λέστερ ο φοιτητής να τελειώνει στα 3 χρόνια με 10 μαθήματα. Ωραία. 10 μαθήματα. Χωρίς αρχαία ελληνικά, χωρίς λατινικά. Και να παίρνει πτυχίο και να κάνει μεταπτυχιακό και διδακτορικό και να μιλάει λες και είναι κάποιος ανώτερος. Και δεν το λέω μειωτικά προς εκείνο, το λέω μειωτικά προς εμάς, που αφήνουμε και παίζουμε αυτό ακριβώς το παιχνίδι. Ωραία, δεν έχουμε τίποτα άλλο νομίζω να φοβηθούμε, παρά να σκεφτούμε πώς μπορούμε να βάλουμε αυτήν την εγγενή δύναμη που έχουμε σε άλλη προοπτική. Γιατί το άλλο παιχνίδι έχει χαθεί. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η συζήτησή μας έκλεισε εξαιρετικά με την τοποθέτηση του κύριου Πάγκαλου, με την οποία πολλά σημεία της οποίας με βρίσκουν σύμφωνο. Δεν ξέρω αν οι ομιλητές μας που έχουν μείνει μαζί μας, ο κύριος Πασχάλης και ο Δημήτρης ο Κανελάκης, έχουν να κάνουν κάποιο σχόλιο για την τοποθέτηση του Μανώλη, του Πάγκαλου και να κλείσουμε τη σημερινή εκδήλωση. Τρεις κουβέντες για να κλείσω. Δεν θα πάρω πάνω από 2 λεπτά. Έτσι. Ναι, κύριε Πασχάλη. Η διδασκαλία, η μελέτη, η έρευνα και η διδασκαλία των κλασικών κειμένων στη συνέχεια τους, από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας, ο καθένας ανάλογα με την ειδίκευσή του κτλ., απαντά κατά τη γνώμη μου, επαναλαμβάνω, ικανοποιητικά στο θέμα του γιατί κλασικές σπουδές. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπα. Δεύτερον, έγινε μια ολόκληρη συζήτηση προηγουμένως για το εγχειρίδιο, το εγχειρίδιο μάλιστα αποκάλυψε και φθαρμένο το εγχειρίδιο των λατινικών ο κ. Κανελάκης, το οποίο το έχω γράψει εγώ, έτσι, και θα ήθελα να τον παρακαλέσω να μου πει ποια είναι τα προβλήματα που έχει το εγχειρίδιο. Αλλάζει, δεν ξέρω γιατί αλλάζει, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί αλλάζει. Έχει εισαγωγή στο ρωμαϊκό πολιτισμό, τα πάντα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το Υπουργείο παίρνει μια σωστή απόφαση. Θα εισαγάγει το πολλαπλό βιβλίο. Το ερώτημα είναι, ποιος θα διδάξει το πολλαπλό βιβλίο? Οι ίδιοι καθηγητές. Θα τους κάνουν μια επιμόρφωση, έτσι τυπική, και στη συνέχεια, αντί να έχουμε αποστήθηση ενός βιβλίου, θα έχουμε αποστήθηση πολλαπλών βιβλίων. Το κύριο πρόβλημα στην εκπαίδευση, την μέση εκπαίδευση, όσον αφορά τους φιλολόγους, έτσι εμάς, είναι η επανεκπαίδευσή τους από το μηδέν. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα, διότι επικυριαρχεί το όσοι γνωρίζουν λίγο από μέση εκπαίδευση, ξέρουν ότι το λύκειο, το φροντιστήριο επικυριαρχεί στο λύκειο. Τα παιδιά δεν είναι. Και τρίτο και τελευταίο, ο βαθμός εισαγωγής. Ο κ. Κανελάκης είπε προηγουμένως ότι με 8,5 μπήκε μόνο η Κομωτινή. Κακός, μπήκε και το Ρέθυμνο. Το δικό μου το τμήμα,
εκείνος το οποίο υπηρέτησε μέχρι το 15. Ξέρετε τι συμβαίνει με τους συναδέλφους. Σου λένε να χάσουμε φοιτητές, άρα ας πάρουμε 200 και ας βάζουν τόνους στα σύμφωνα, έτσι. Αντί να πάρουμε 50 ή 80 και τους εκπαιδεύσουν να γίνουν αστέρια. Αυτά τα μεγάλα προβλήματα δεν μπαίνουν στη συζήτηση. Δεν ξέρω ποιος έθεσε προηγουμένως, αν ήταν ο κ. Κανελάκης, και σωστά το θέμα της διάρθρωσης των τμήματων, των σχολών. Δεν συζητάμε καθόλου για αυτά τα πράγματα. Ο καθένας είναι κλεισμένος στο κουβούκλι του, έτσι, στο καβούκι του. Οι πρόεδροι των τμήματων φιλολογίας και των τομέων κλασσικών δεν συζητούν μεταξύ τους καθόλου, έτσι, να θέσουν τα προβλήματα, να αντιμετωπίσουν, ενδεχομένως να χρειαστούν και συγχωνεύσεις τμήματων και τομέων, έτσι, για να υπηρετήσουμε καλύτερα. Αλλά αυτή τη στιγμή, όταν παίρνουν φοιτητές με 8,5, έτσι, φέτος ευτυχώς το ΕΚΠΑ έβαλε μυαλό και το ανέβασε λίγο, πως το πήγε στο 1,20. Λοιπόν, αυτά θα ήθελα να πω. Πολλαπλό βιβλίο χωρίς επέμβαση των καθηγητών δεν θα οδηγήσει σε μηδέν. Το έχω γράψει αυτό το πράγμα. Δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Βαθμός εισαγωγής πρέπει οπωσδήποτε να ανέβει και ας χάσουμε τους μισούς φοιτητές. Και τρίτον, διδασκαλία των κλασικών κειμένων μέσα από τη συνέχειά τους, για να αισθανόμαστε ότι τα κλασικά κείμενα δεν είναι παρελθόν, αλλά είναι παρόν. Έτσι. Και όπως τιτλοφόρησα την ομιλία μου, είναι κτήμα ΕΣΑΗ. Ευχαριστώ και συγγνώμη για τη φλιαρία μου. Και εμείς, κύριε Πασχάλη, ευχαριστούμε. Είναι πολύ ιδιαίτερα τα θέματα που θίγεται. Ένα ιδιαίτερο θέμα είναι η βάση του 10, το οποίο θέμα πρέπει να συζητήσουμε κάποια στιγμή με παρησία, αλλά αν ξεκινήσουμε να το συζητάμε τώρα θα φτάσουμε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Οπότε δίνω το λόγο στο Δημήτρη Κανελάκη για το τελειωτικό σχόλιο, το καταληκτικό. Ελπίζω όχι το αποτελειωτικό. Πολύ σύντομα, απλά να προτείνω στον κύριο Ψύχα να διαβάσει λίγο την ιστορία των Greeklies, δηλαδή των ελληνικών τυπωμένων σε λατινικούς χαρακτήρες. Δεν είναι φαινόμενο του Facebook. Θα εκπλαγείτε πόσο αρχαίο, πόσο παλαιό είναι αυτό το φαινόμενο. Έτσι, όταν πρώτο ξεκίνησε η τυπογραφία, δεν υπήρχαν καν χαρακτήρες για τα ελληνικά και τυπώνονταν μεταγεγραμμένα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα σημεία, δεν προλαβαίνω τα σχόλιά σου όλα. Κάποια του κύριου Πασχάλη που οφείλω και ως συνομιλητής προφανώς, έτσι. Ο χαρακτηρισμός φθαρμένου που είπα, καταλαβαίνετε ότι η έννοια του φθαρμένου είναι κάτι που προκύπτει μέσα στον χρόνο. Δεν είναι μια εγγενής ιδιότητα, τώρα δεν είμαι φθαρμένος. Το 80 μου θα είμαι φθαρμένος. Το βιβλίο μου είχε μόνο εξαιρετικά σχόλια, κύριε Κανελάκη. Δεν είχε ποτέ αρνητικά σχόλια. Είχε εξαιρετικά σχόλια. Σας απαντώ ακριβώς σε αυτό. Ναι. Η έννοια της φθοράς είναι κάτι που προκύπτει στον χρόνο. Ένα βιβλίο που έχει χρησιμοποιηθεί τόσα χρόνια και στις εξετάσεις δεν έχουν οι εξεταστές τι άλλων κείμενων να βάλουν και σειράβουν. Καταλαβαίνετε ότι έχει κουράσει, να το πούμε έτσι. Δεν είναι μια γενής ιδιότητα αυτό. Δεύτερον, αναγνωρίζω ότι εσείς ως συγγραφέας του βιβλίου δεν είχατε, δεν ξέρω πώς ήταν από τι κανονισμοί, δεν είχατε 100% ίσως ότι, δεν ξέρω αν ήσασταν και ο εκπονητής του προγράμματος σπουδών, ακολουθήσατε τέλος πάντων κάτι. Καμία απολύτως σχέση, δεν ερωτηθήκαμε ποτέ. Ακριβώς. Και γι' αυτό δεν θέλω να το παίρνετε προσωπικά, γιατί ξέρω πώς είναι η διαδικασία και ο εκπονητής ενός βιβλίου είναι εκτελεστικό όργανο. Γι' αυτό παρακαλώ μην το παίρνετε προσωπικά. Λοιπόν. Τώρα, μεμονωμένα σφάλματα που μπορεί κάποιος να βρίσκει σε αυτό το βιβλίο, μια συζήτηση που δεν ξέρω ούτε το χρόνο, ούτε τη παρούσα. Ένα πολύ ενδεικτικό θα σου πω που με πείραζε με ένα σαν μαθητή, ότι ας πούμε ένα γραμματικό φαινόμενο, οι πλάγιες χρήσης της γενικής, οι ετερότητες χρήσης της γενικής της δοτικής, ότι ήταν διασπαρμένες όχι απλά σε πολλά κεφάλαια και σε ασύνδετα μεταξύ τους κεφάλαια και έπρεπε να γίνει μια καθετοποίηση της ύλης, την οποία προφανώς ένας μαθητής είναι αδύνατο να την κάνει, άμα δεν πάει στο φροντιστήριο, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι δική σας πρωτοβουλία. Γι' αυτό σας λέω, δεν θέλω να το πάμε, δεν είναι επί προσωπικού συζήτηση. Λοιπόν, τι άλλο θίξατε πολύ σωστό που ήθελα. Καλά, για τη ζωντάνια των κειμένων δεν το συζητώ, επαυξάνω. Και το πώς η πρόσληψη πρέπει... Το πολλαπλό βιβλίο. Το πολλαπλό βιβλίο θα σας πω, εγώ συμφωνώ με το πολλαπλό βιβλίο στο σχολείο, όπως και στο πανεπιστήμιο, γιατί άμα πιστεύουμε ότι έχουμε πολλαπλό βιβλίο στο πανεπιστήμιο, κοροϊδευόμαστε. Θα ήθελα, κυρία Ψωμά, να την ευχαριστήσω ως καθηγήτρια του ΕΚΠΑ συγκεκριμένα, το οποίο ακολουθεί πολύ παραδοσιακή, κάποια τμήματα πολύ παραδοσιακή συντηρητική προσέγγιση σε αυτό το ζήτημα. Δεν έχουμε πολλαπλό βιβλίο. Λοιπόν, ούτε στο πανεπιστήμιο. Έχουμε καθηγητές να προτείνουν μοναδικό σύγγραμμα του σύγγραμμά τους. Έτσι είναι ξεφτύλα. Να το πούμε έξω από τα δόντια αυτό το πράγμα. Λοιπόν,
Και ο Έρδοξος, όπως ξέρετε, κοστολογεί με τη σελίδα, λες και είναι πατάτα του. Κύριε Καναλάκη, συγγνώμη, ήταν ποιος θα διδάξει ο ίδιος καθηγητής με αυτά που ξέρει τις φυλάδες του φροντιστηρίου, θα κληθεί να επιλέξει, με ποια κριτήρια θα επιλέξει, ένα βιβλίο και να το ανανεώσει τη διδασκαλία του. Από πού και ως πού. Από πού και ως πού. Αυτό είναι το κρίσιμο θέμα. Τα πάντα γυρίζουν στον δάσκαλο, στον καθηγητή. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί γυρίζουν. Αυτός ξαφνικά ως μια μαγεία, επειδή θα του δώσουν πολλαπλό βιβλίο να επιλέξει, από τη μια νύχτα στην άλλη θα γίνει ικανός να το διδάξει, όταν θα έπρεπε να ξέρει δεκαπλάσια από το μαθητή του και κατά κανόνα να ξέρει λιγότερα, γιατί ο μαθητής του πάει στο φροντιστήριο και τα μαθαίνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή είναι το πρόβλημα. Είναι ο καθηγητής. Το άλλο είναι βέβαια τα προγράμματα που λειτουργούν δεσμευτικά. Απόλυτο σωστά. Έτσι. Λοιπόν, δεν διαφωνώ με αυτό το πράγμα. Αλλά πρώτα απ' όλα ο καθηγητής έχει να δώσει και κάτι να βγάλει από μέσα του. Έχει μια περιουσία από κείμενα που διαβάζει. Τι να δώσει στους μαθητές του. Σου λέει δεν πειράζει, αυτά θα τα μάθω καλύτερα στο φροντιστήριο. Συγγνώμη, αλλά επειδή κάνω ένα ζωντανό διάλογο επ' αυτού. Να πω κάτι για το βιβλίο των Πασχάλη Σαββαντίδη. Όχι, ένα δευτερόλεπτο, αν μπορείτε να μου δώσετε. Το βιβλίο αυτό το δίδαξα επί σειρά ετών από το 1980 μέχρι πρόσφατα. Ένα πράγμα μόνο έχω να πω, ότι μέσα από το βιβλίο αυτό εμείς οι φιλόλογοι μάθαμε καλύτερα λατινικά, πολύ καλύτερα λατινικά. Είναι ένα λαμπρό βιβλίο που πραγματικά λυπάμαι που αν αντικατασταθεί κάποια στιγμή. Αυτό τίποτα. Και όλοι μάθαμε λατινικά μέσα από αυτό το βιβλίο πράγματι και ο έτερος συγγραφέας, είχα την τιμή να τον γνωρίσω και από κοντά, ο Σαββαντίδης δεν είναι μαζί μας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για την εξαιρετική συζήτηση, ήταν πραγματικά άψογη, τέθησαν θέματα, μακάρι να είχαμε μπροστά μας 10 ώρες να τα συζητάμε και να τοποθετηθούμε με παρησία για πολλά από αυτά τα θέματα, τα οποία πραγματικά αξίζουν ένα δημόσιο σχόλιο και με φιλολογικές τοποθετήσεις εκατέρωθεν και από τους δασκάλους της μέσης εκπαίδευσης αλλά και από τους πανεπιστημιακούς δασκάλους. Θέλω να ζητήσω από τον Διευθυντή του Κέντρου, τον κύριο Στεφανή, ένα καταληκτικό σχόλιο και μετά από την κυρία Ροζοκόκη και κλείσαμε. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Ευχαριστώ τους ομιλητές, τον καθηγητή κύριο Χάρης, τον Μιχάλη το Πασχάλη, δεν μπορώ να το πω κύριο, επειδή έχουμε σχέση μακρόχρονη. Τον κύριο Κανελάκη. Ναι, ναι, κύριε Πασχάλη. Όχι, είπα να είσαι καλά και σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ναι. Εγώ που χαίρομαι πάντα που σε βλέπω. Τον κύριο Κανελάκη που μεταφέρει τις απόψεις του. Ήταν εξαιρετική η παρουσίαση, η συζήτηση. Απολογούμε για την υπέρβαση του χρονικού ορίου, γιατί για 2 ώρες ήταν 75-80 άτομα. Είχα το χρόνο να ελέγχω λίγο την κατάσταση, που αγωνιούσαν για το μέλλον των κλασικών σπουδών, για το τι θα γίνει, και μέχρι τώρα είμαστε ακόμα 45 άτομα, ενώ έχουμε συμπληρώσει 3 ώρες. Η μόνη δέσμευση από μένα, αν τα καταφέρουμε, και αν είμαι κι εγώ γερός και όλοι μας, με το που θα τελειώσει η πανδημία, όπως είμαστε σήμερα εδώ, όπως ξεκινήσαμε, να μεταφερθούμε σε μια μεγάλη αίθουσα, την Ανατολική Αίθουσα της Ακαδημίας Αθηνών, και να καθίσουμε όχι και 2 ώρες, μια ημερίδα. Θα ξεκινήσουμε το πρωί στις 8 το πρωί και 8 το βράδυ θα πάμε μετά για ένα κρασί, αλλά θα έχουμε εξαντλήσει όλα τα θέματα. Όχι 8 κιόλας, ναι, ναι. 8 με 8, 9 με 9, όπως θέλετε. Γιατί είναι η αγωνία όλων μας που πρέπει να κατευθυνθεί και δεν τελειώνει ποτέ η κουβέντα. Όσο και να διαφωνούμε, θα συμφωνήσουμε στο τέλος ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Και αυτό το έθεσε και ο κ. Πασχάλης και ο κ. Καναλάκης και οι υπόλοιποι που μίλησαν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσει η λογοδημία για το έτος 2022 και φαίνεται πράγματι ότι παίρνουμε στα σοβαρά το ρόλο μας επιτέλους. Μικρή και μεγάλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Αλεξάνδρα, ένα καταληκτικό σχόλιο. Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ακούστηκαν πάρα πολλές απόψεις. Είχαμε και ζωντανό διάλογο. Η δική μου άποψη είναι ότι τα κλασικά γράμματα δεν θα πάψουν ποτέ να είναι ελκυστικά. Πάντοτε θα υπάρχουν άνθρωποι που θα προστρέφουν σε αυτά, άνθρωποι που θέλουν να ανεβάσουν την κουλτούρα τους.
να καλλιεργήσουν την κριτική τους ικανότητα, να βαθύνει η σκέψη τους. Τώρα, εάν η λογοτεχνία η αρχαιοελληνική και ρωμαϊκή, όπως και κάθε λογοτεχνία νεότερη, αυτό βελτιώνει τον άνθρωπο ως χαρακτήρα, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και δεν συμβαίνει πάντα. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε κάποιους που είναι πολύ καλοί στα αρχαία ελληνικά ή στα ρωμαϊκά ή στα λατινικά ή δεν ξέρω τι, και φυσικά δεν είναι καλής ποιότητας άνθρωποι. Έτσι, ένας άνθρωπος μπορεί να βελτιωθεί μέσα από τη λογοτεχνία αν θέλει ο ίδιος και αν εκφύσεως είναι καλού χαρακτήρα και έντιμου χαρακτήρα. Το θέμα των καθηγητών και το επίπεδό τους. Έχουμε πολύ καλούς δασκάλους και καθηγητές σε όλες τις βαθμίδες, θα έλεγα. Δεν υπάρχει έλλειψη. Βέβαια, καλό είναι πάντοτε αυτό να επαυξάνεται, όπως και να βελτιώνονται και σε όλες τις βαθμίδες. Πάντοτε θα υπάρχουν κάποιοι φοιτητές μέσα σε όλο αυτό το συρφετό των χιλιάδων, 50-60 άνθρωποι, οι οποίοι θα είναι πολύ γεροί στα κλασικά γράμματα, στα αρχαία ελληνικά ή στα λατινικά, για να προχωρήσουν την επιστήμη. Τώρα, τι γίνεται με τους υπόλοιπους? Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα, διότι έχουν απλωθεί πολλοί οι σχολές, τα τμήματα, οι διδάσκοντες, και αν αρχίζουν και κόβουν φοιτητές, θα περικοπούν θέσεις διδασκόντων. Και εδώ είναι το θέμα που πονάει. Και έτσι έχουμε δηλαδή έναν φαύλο κύκλο μέχρι να βρεθεί η δύναμη κάτι να γίνει. Ή ακόμα και η ίδια υπογεννητικότητα θα οδηγεί στα πράγματα σε μια λύση. Όταν δεν γινόνται, δεν μειώνονται οι μαθητές από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο, αυτό θα φέρει και λιγότερους καθηγητές. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ. Ήταν δυνατή η συζήτηση και νομίζω έχουν ανοιχθεί πολλά θέματα που μπορούν να συζητηθούν και σε άλλες συζητήσεις της λογοδημίας, γιατί ήταν μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι από τις λίγες συνεδρίες που έχουμε αυτόν τον αριθμό, δηλαδή πάνω από 70 ανθρώπους, που δείχνει πόσο μεγάλο είναι το ενδιαφέρον για αυτά τα θέματα. Καλώς σας βράδυ, σας εύχομαι. Κλείνοντας και εγώ, να ευχαριστήσω ξανά τον Έντουαρντ Χάρις, τον Μιχάλη Πασχάλη και τον Δημήτρη Κανελάκη για αυτή την εξαιρετική ευκαιρία που μας έδωσαν να συζητήσουμε. Εγώ θέλω να κλείσουμε πολύ θετικά την απόψινή μας συγκέντρωση. Είδατε ότι όταν δοθεί ο λόγος στους ανθρώπους και όχι κατά ανάγκη στους εκπαιδευτικούς, αυτοί τοποθετούνται με παρησία για όλα τα ζητήματα. Και είδατε επίσης ότι μπορούμε να κάνουμε ένα πολιτισμένο διάλογο. Μπορούμε να εγείρουμε τα θέματα που μας απασχολούν με συγκροτημένο τρόπο, να συζητήσουμε, να ακούσουμε και να διαλεχθούμε μεταξύ μας και να καταλήξουμε σε κάποια έστω και υποτυπώδη συμπεράσματα για ακαθόδη ζητήματα που μας απασχολούν. Το λέω αυτό γιατί πολλές φορές ακούμε ότι εμείς οι Έλληνες δεν μπορούμε να κάνουμε διάλογο μεταξύ μας. Μπορούμε. Σαφώς μπορούμε και το αποδείξαμε και απόψε. Φτάνει να υπάρχει το πλαίσιο που να μας δίνει την ελευθερία λόγου. Απόψε λοιπόν αποδείξαμε ότι μπορούμε να μάθουμε ο ένας από τον άλλο. Καλό βράδυ, ευχαριστώντας ολόκαρδα και τους ομιλητές, αλλά και τον κύριο Θεοφάνη Σαλάπα, τον προϊστάμενο των τεχνικών υπηρεσιών της Ακαδημίας Αθηνών που έμεινε μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην επόμενη διάλεξη τον Φεβρουάριο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Ιωάννη Κωνσταντάκο του Πανεπιστημίου Αθηνών και την κυρία Αναστασία Μπακογιάννη του Massey University από τη Νέα Ζηλανδία. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να σκέφτεστε καλό και να συζητάτε. Κατερίνα, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, κυρία Συνοδηλού, καλό βράδυ. Ευχαριστούμε για τις σικέτιδες. Η έκφραση είναι «Δήμου κρατούσα χείρ». Ναι, δεν θυμόμουν ακριβώς, αλλά είναι... Στο Δανάο που παίζει το ρόλο του Αγγελιοφόρου, την απόφαση των Αργίων. Δεν το θυμόμουν καλά τη διατύπωση. Ναι, και έχει την έκφραση «Έδοξεν», «Έδοξεν αργίησιν». Αυτό το πράγμα που θα γίνεται μετά. Δεν το θυμόμουν, αλλά μου είχε μείνει ότι εκεί είναι η πρώτη. Όχι, εκεί είναι. Και θυμάμαι ο Βιντάλ Νακέ κάθε φορά το θυμίζει και έλεγε. Μάλιστα. Φανταστείτε, οι Έλληνες. Και στα ελληνικά ακόμα προσπαθούσε να το πει. Ναι, ναι. Πιέρ, Πιέρ Βιντάλ Νακέ. Πολύ χάρηκα, Κατερίνα, που ήσουν πάλι. Και όλους. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν. Καληνύχτα. Μιχάλη, χάρηκα που σε άκουσα και καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά. Σάκη, καληνύχτα. Ευχαριστούμε λοιπόν, όλους.
Θα καεί το φαγητό, θα έχει καεί το φαγητό, ναι. Μου μαγειρεύω. Γεια σας. Γεια σου, γεια, γεια. Live meeting. Πολύ ωραία, Ανδρέα. Ευχαριστούμε ίσονα και για μια ακόμη φορά. Πολύ καλός. Να είσαι καλά, θα μας ευχαριστούμε και τον Φάνη που έμεινε μαζί μας και μας ακούει και ο Φάνης, αυτή την ώρα. Φάνη, ευχαριστούμε να ακούω, πάντως. Να είσαι καλά, Φάνη. Αν δεν ήσουν και εσύ, δεν θα κάναμε τίποτα. Εδώ είναι και η τεχνολογία που παίζει το ρόλο της. Και στις... Γιατί εμείς ως φιλόλογοι, μόνο... Καλή σας νύχτα. Ευχαριστώ πολύ για τις... Καληνύχτα, Μανώλη. Καληνύχτα. Καληνύχτα, κύριε Παπαδόπουλε, κύριε Πάγκαλε. Καληνύχτα σας. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ, για αυτά που μας είπατε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Φάνη, ευχαριστούμε πολύ.